Είμαι πολύ αγαπημένος, φίλε. Τι έπατε, δε. Έχω ένα σπίτι. Ναι. Και δεν ξέρω τι να το κάνω, να το νοικιάσω να το πουλήσω. Πούλα το. Δεν επιστρέφω με κανέναν, δεν ξέρω κάποιον. Σου έχω τη λύση εγώ. Ορίστε. Home Target. Home Target. Είναι κάτι φίλοι μου, εξαιρετικά παιδιά. Πήγα κάτι δικούς μου τις προάλλες, πουλήσανε ένα σπίτι. Κάποιοι άλλοι τις προπροάλλες νοικιάσανε ένα άλλο σπίτι. Είναι εκπληκτική και τίμη. Και πού είναι αυτό το Home Target? Εδώ πιο κάτω. Παπάθη 96. Το μεσητικό γραφείο Home Target σας προσφέρει ολοκληρωμένες μεσητικές υπηρεσίες γρήγορα, αξιόπιστα, εύκολα και υπεύθυνα. Το γραφείο μας αναλαμβάνει υπεύθυνα την ενοικίαση, την πώληση, τη διακόσμηση ή ακόμα και την ανακαίνιση της οικίας σας. Μπορούμε να καλύψουμε γρήγορα κάθε οικιστική ή επενδυτική ανάγκη σας. Πρωτοπόροι στο χώρο μας και κατάλληλα οργανωμένοι, αναλαμβάνουμε με πλήρη διαχείριση το ακίνητό σας, έτσι ώστε να μην σας απασχολεί η ίσπραξη του ενοικίου. Θα μας βρείτε στην οδό Παπάθη 96, στην Κάτω Τούμπα ή στο τηλέφωνο 2310-937-935 και 690-93-66-002 ή και στη σελίδα μας στο ίντερνετ www.hometarget.gr. Μεσητικό γραφείο Home Target. Στόχος μας, το σπίτι σας. Το φαΐ είναι μια από τις τελευταίες απολαύσεις του νεοέλληνα. Το καλό φαΐ είναι προνόμιο των λίγων αλλά και των ψαγμένων. Όταν συνοδεύεται και με ποτό από θεσσαλικά αμπέλια, τότε η απόλαυση γίνεται πολυτέλεια. Και όταν η πολυτέλεια συναντά την ποσότητα στις μερίδες και τις τιμές κατανόηση, τότε μιλάμε για το γευστικό στέκι που ψάχναμε καιρό. Φαρσαλιλός στο Τριάδι, για μερακλίδες. Κάθε μέρα και διαφορετικοί μεζέδες, με ό,τι κρεατικό μπορείς να φανταστείς, με ντόπια κρέατα από τη Θεσσαλία. Με πρόβιο θεσσαλικό σουβλάκι και παϊδάκι. Όσο για τον τσίπουρο μεζέ, σερβίρεται με τον παραδοσιακό θεσσαλικό. Υποδεχτείτε τους ο Κωστής Ραπτόπουλος και ο Νίκος Πουλιανός στο ρινγκ της επικαιρότητας. Κυρία μου, διαθέσω το βράδυ πώς βρέθηκε τώρα χαράματα δοκιμάσεις. Δικό σου ακροάτης. Ο δικός θα είναι. Δικός μου, Καλημέρες, καλημέρες όλο τον κόσμο. Ραπ μου, τι έγινε, τι θες, τι έγινε πάλι. Τι. Έχει μόνη μου χαλή. Πάνε στο μικρόφωνο κανονικά, όχι έτσι. Ανάποδα. Πρόσεχε, μην πέσει πάλι και έχουμε κι άλλα. Ναι, εκεί είμαστε καλά. Μικρόφωνο είναι αυτό. Μια χαρά είναι. Καλημέρα, Κωνσταντίνε μου, γλυκό μου αγόρι. Δεν μου λες. Ναι, να σε πω θες. Δεν είπες ότι έχουμε μόνη μου χαλή. Ναι, έχουμε, αλλά ήθελα να βάλει τσιγκλάκια τώρα. Ετοίμαζε, έχουμε μόνο μου χαλί. Έχει ή δεν έχει. Όχι, ετοίμαζε όμω τσιγκλάκι, δεν άκουσε τι έκανε. Έχει ή δεν έχει. Ναι, ναι. Τσιγκλάκια μ' αρέσουν. Αλλά... Σ' αρέσει τα τσιγκλάκια. Αυτό το αράβικο δεν το βάλε. Το έχουμε το αράβικο. Γουστάρι το αράβικο τώρα, δεν το γουστάρι. Δεν το γουστάρω, δεν το γουστάρι. Δεν νομίζω εγώ πια. Σκετερμπέο, σκετερμπέο. Εσύ δεν είπε ότι έχουμε μόνιμο χαλί. Μόνιμο χαλί. Πού το μόνιμο χαλί. Το μόνιμο χαλί πήγε λίγο πίσω γιατί ο κύριο Σιγολίτη ετοίμασε ένα τσιγκλάκι να φτιάξει. Καθαριστήριο. Τι πράγμα. Χρόνια πολλά στο Θανάση. Ποιο Θανάση. Το Βέγκο. Ξέρω εγώ. Το Θανάση τον Κιλόνι. Το Θανάση τον Πολίτη. Το Θανάση τον Καζαμπάκα. Το Θανάση γειτονιά μα. Όλο και ένα Θανάση. Δεν θα έχουμε. Μέγα Αθανάσιο. Δεν θα πω τι έκανε γιατί αρχίζει να με χαρίζει πάλι και δεν θέλω. Δεν θα πω τίποτα. Α, τι δεν θα πει τίποτα. Δεν θα σχολιάσω. Δεν θα σχολιάσει τίποτα. Έτσι. Τι έκανε αυτό ο άνθρωπο και έγινε άγιο. Διακρίθηκε για του μακροχρόνου και πολύ σκληρού του αγώνε υπέρ τη ορθή πίστη έναντι τη αίρεση του αριανισμού. Αριανό ήταν. Έναντι. Δεν ήταν αριανό. Να, δεν θα πει. Να, τώρα βρήκε πάλι. Αφού βρίσκει κάθε μέρα ένα πάτημα. Και μετά με παίρνει ο κλαδά και μου λέει θα έρθω και θα τον τζαλακώσω. Και λέω έχει δίκιο. Ναι. Ο κλαδά όταν σκότωσε τον κόσμο στο ξύλο δεν ήταν. Τώρα στα γεράματα. Εντάξει, στα γεράματα γιατί είναι πολύ σημαντικό. Θα τον τζαλακώσω, γι' αυτό δεν λέω ξανά τίποτα. Όλοι στα γεράματα γίνονται. Καλή, ψυχούλε. Χρόνια πολλά λοιπόν, έχει κανένα φίλο Θανάση. Αντιαριανό. Όχι αδεργανό, και αριανό και πάω ξέρω. Ο αριανισμό τι ήταν εκεί. Ήταν μια αίρεση εποχή τώρα, αριανισμού. Σκοπάνιζε. Ναι, αυτού του κυνηγούσε. Πλάκωνε. Ναι. Μάλιστα, ωραίο. Σ' άρεσε και αυτό, το βρήκε. Μάλιστα, πώ ήταν. Ναι. Γι' αυτό ονομάζει και μέγα μάλιστα. Έτσι, η μνήμη του γιορτάζεται κάθε 18 Γενάρη από την Ορθόδοξη Εκκλησία μα. Έτσι και 2 Μαΐου από την Καθολική Εκκλησία. Ναι. Λοιπόν, η Ορθόδοξη Εκκλησία μα για το συλλαλητήριο τι λέει. Εκεί θα είναι. Ποιο. Εκεί θα είναι, στο συλλαλητήριο. Θε να πάμε κατευθείαν στο συλλαλητήριο. Ναι. Εκεί θα είναι. Στάσου, ναι, ναι. Άλλο οι παπάδε κάποιοι μόνοι που θα πάνε. Ναι, άλλο αυτό. Η επίσημη θέση τη Εκκλησία ποια είναι. Ουδέτερη τίποτα. Ουδέτερη τίποτα. Ναι. Σε αυτές τις εκδηλώσεις. Αν και νομίζω ότι πάλι στο τέλος κάτι θα κάνουν και θα είναι κάτσε, εκεί. Όπως ήταν και εδώ στη Θεσσαλονίκη, δεν θυμάσαι. Πουλάκι, που Παρασκευή ναι, είναι σήμερα. Ναι.
Να, θα κατέβει το Άγιον Όρος, λέει εδώ. Βρέα στο Άγιον Όρος. Από τις Μονές. Ας τον Άγιον Όρος. Η επίσημη θέση της Εκκλησίας. Ποια είναι επίσημη, ποιος είναι εκφράζει επίσημη. Γραφείο τύπου, ποιος είναι. Γραφείο τύπου δεν ξέρω. Γραφείο τύπου στον ΠΑΟΚ είναι ο Κυριάκος. Φιλαράκι μας. Γραφείο στον Άρη ήταν ο Τσαλτίδης. Τώρα είναι ο Ζουμπούλης. Ο Πάρης ο Ζουμπούλης. Ωραία. Στον Ολυμπιακό είναι ο Καραπαπά, ξέρω. Καραπαπά, ναι. Ωραία. Η επίσημη θέση της Εκκλησίας. Τι γραφείο τύπου της Εκκλησίας. Γραφείο τύπου. Για το συλλαλητήριο. Έβγαλε ανακοίνωση. Δεν ξέρω, δεν ούτε με ενδιαφέρει. Ούτε ναι. Δεν με ενδιαφέρει. Εγώ από τη στιγμή που θα δω κάποιους ανθρώπους τότε... εκκλησίες να είναι εκεί, ναι. Εγώ φίλε πιστεύω στην Ορθοδοξία. Πιστεύω σε Ορθοδοξία. Εδώ... Ναι. Εκκλησία δεν πηγαίνω πολύ. Τι μου λες τώρα. Εγώ δεν πηγαίνω σε εκκλησία πολύ. Ναι. Παοξίδικα. Ναι. Παοξίδικα, ναι. Η επίσημη θέση της εκκλησίας. Της εκκλησίας, ναι. Η επίσημη. Η επίσημη. Άσε, θα έρθουν δύο παπάδες. Και εγώ είμαι φίλος με τον παπά κάτω στην Κρήτη. Τον Πέδαρο αυτό το. Άμπραβο. Άλλο αυτό το κυνηγάνε όμως τον Πέδαρο. Το κυνηγάνε. Γι' αυτό σου λέω παντού υπάρχουν καλοί κακοί. Ναι, ωραία. Θε την επίσημη θέση της εκκλησίας. Φαγώθηκες. Υπάρχει. Όχι. Όχι. Ναι. Η επίσημη... Ακόμα δεν υπάρχει. Ναι. Η επίσημη θέση των ομάδων της Θεσσαλονίκης υπάρχει. Γιατί να τις μπλέξεις όμως όλοι. Όχι, όχι, όχι. Ρωτάω, ρε, παιδί μου. Εγώ θέλω να ρωτήσω. Α, ωρα, είμαι... Όχι, όχι. Δεν σχολιάζω. Ναι, αλλά μου είναι αδιάφορο αυτό το πράγμα. Δηλαδή θες να εντάξεις ένα συλλαλητήριο, να το κάνεις αθλητικό, να το κάνεις χριστιανικό. Να το... Τι σχέση έχει αυτό. Ρε, είμαστε όλοι πολίτες της χώρας μας και πάμε ως πολίτες. Δεν πάμε ως ΠΑΟΚ Άρης Ηρακλής. Ναι. Η επίσημη θέση των ομάδων. Του ΠΑΟΚ. Ναι. Για το συλλαλητήριο. Ουδέτερη. Τίποτα. Ο ΠΑΕ ΠΑΟΚ. Ολυμπιακός. Τίποτα. Ουδέτερη. Και καλά κάνουνε. Βράζει τον Ολυμπιακό. Άρης. Τίποτα. Άρης. Ηρακλής. Τίποτα. Ηρακλής. Τίποτα. Απόλλωνα. Τίποτα. Μακεδονικός. Μακεδονικός. Ναι. Ορίστε εδώ. Ξεσηκωμός. Είμαστε Έλληνες. Δεν είμαστε ΠΑΟΚ. Να σε φάει ο λύκος να είναι και μαύρος πρωί-πρωί. Ναι. Ρε, η επίσημη θέση σε λέω. Ποια επίσημη ρε γόρι μου. Η επίσημη θέση είναι ο λαός. Ο λαός είναι επίσημη θέση. Θα δεις ένα εκατομμύριο κάτω και θα ζαλιστεί. Δεν έκανα εδώ. Η θεσμικά λέω. Ποιοι είναι αυτοί. Δηλαδή. Θεσμικά, ποια είναι η θέση αυτών των. Το εμπορικό επιμελητήριο Θεσσαλονίκη. Εμπορικό επιμελητήριο. Θα είναι εκεί κάποιοι εκπρόσωποι. Δεν μας νοιάζει εκεί. Δε, το... Ναι, αγόρι μου. Η θέση του ποια είναι. Δεν μας νοιάζει εμάς τώρα η λεζάντα και τα μπέλα. Μας νοιάζει ο κόσμος να πάει κάτω. Νοιάζει. Ναι. Μας νοιάζει ο κόσμος. Γιατί μας νοιάζει η λεζάντα και τα μπέλα. Εμείς θέλουμε τον απλό κόσμο να πάει να φωνάξει, να διαμαρτυρηθεί, ωραία. Να εκτονωθεί. Δεν με νοιάζει αν θα είναι από τον ΠΑΟΚ, από τον Άρη ή τον Ηρακλή. Σύνδεσμοι οργανωμένοι οπαδών. Ποια είναι η θέση του για το συλλαλητήριο. Δεν ξέρω. Αν βγάλουμε, άμα θέλουμε να βγάλουμε, ρωτήσουμε. Τι να του βγάλουμε. Δηλαδή πρέπει να έχουν ταμπέλα να ταυτοποιηθούν από πού ανήκει εσύ. Ναι, η ταμπέλα είναι μία. Ποια είναι η ταμπέλα. Κάτοικος Μακεδονίας, κάτοικος Θεσσαλονίκης, κάτοικος Βέρειας, κάτοικος απλός πολίτης της Μακεδονίας. Είναι και ο Κογκολέζος, είναι και ο Πακιστανός, είναι και ο Αράπακλας, είναι και ο Κινέζος. Σωστό. Και ο Κινέζος. Σωστό. Αν το νιώθει, ας κατέβει κι αυτός. Άρα σου λέω. Ναι. Μάλλον, εσύ θες να βάλεις ταμπέλες, θες να τσιγκλίσεις τώρα. Εγώ ρωτάω. Ναι, ρωτά. Η επίσημη θέση, η Μητρόπολη Θεσσαλονίκης. Ναι. Εδώ η Μητρόπολη Καβάλας, η Μητρόπολη Σερών. Ναι. Δράμα, τι ιδέα είναι αυτή εδώ. Η δόξα δράμα τι λέει. Δόξα η Καβάλα τι λέει. Ειδικά για τη δράμα, ο νομάρχης ακυρώνει όλες τις αθλητικές οργανώσεις. Να τος λοιπόν, ο νομάρχης είναι. Αυτό το που έβγαλε ο Μπούζος και χθες τον άκουσε. Τον άκουσε και εσύ, ναι. Είναι ένα θέμα. Έβγαλε ο νομάρχης και λέει: παιδιά, δεν θα τέρμα, τα κλείνουμε όλα, ναι. Όσοι θέλετε από εσάς να πάτε. Είναι μια κίνηση. Ναι, ναι. Τι λέει. Φασαρίες δεν θα γίνουνε. Θα γίνουνε. Θα γίνουνε. Γιατί ναι. Οι ασφαλίτες λέω. Τι τον βάζεις έτσι ένα πρωί-πρωί και τον ρωτάς. Το βάζεις, άρα τον βάζεις την πρίζα τώρα και αρχίζουμε, ναι. Φυσικά θα γίνουν φασαρίες. Δηλαδή δεν κάνω εγώ το ερώτημα, το έκανε ο Χολίκης. Εγώ έρχομαι να γίνει της Πόπης. Της Πόπης. Γι' αυτό το ήθελες. Ναι. Να κάνουν λέει αντιδιαδήλωση, λέει οι κομμουνιστές. Οι ξέρω αναρχικοκομμουνιστές και πάντα υπάρχουν εσύ Κωνσταντίνε. Κάποια ασφαλίτες. Ό,τι κάνεις έχεις και τον απέναντι. Λένε ρε, εγώ δεν λέω τέτοια πράγματα. Δεν μου λες. Θα πήγαινε στο συλλαλητήριο, γιατί στο προηγούμενο πήγες εσύ. Ως τι πήγες, ως Μετρόπολης πήγες ή ως Κωνσταντίνος. Αυτό σου λέω τόση ώρα. Πήγα ναι. Και είδα ναι. Ότι μπορεί να πήγαν και 10 εκατομμύρια κόσμος, δεν είχε παλμό το συλλαλητήριο. Δεν είχε κάποιον να τους συντονίσει, κάποιος να τους. Κάτι πήγε να κάνει. Έγινε μανάβι, λες δηλαδή. Βγήκαν ναι. Εκεί πέρα κάτι τύποι για τα προσωπικά του συμφέροντα. Α, ναι. Βγήκαν κάτι Αμερικάνοι. Βγήκε ένας Αμερικάνος εκεί Έλληνας και έλεγε: μην φωνάζετε, μην βρίζετε τους Αμερικάνους. Α, έτσι έλεγε. Ναι. Στο συλλαλητήριο για τη Μακεδονία. Να πάνε να τον κάνουν παούλο στο ξύλο. Να το ξύλο που λέμε. Ακούω τώρα. Εγώ όρμηξα ξέρω από πού. Είμαι σίγουρο, αγόρι μου. Για σένα είμαι σίγουρο. Γκαραντί αυτό δεν χαλάει. Ναι. Τι λέει αυτό ο λακκάρι. Φόραξε κι άλλου να γίνει σαν σύρμα. Καλά, τι κάνει. Τι κάνει εδώ με το στόμα ανοιχτό σαν του χάχου. Ρε ηλίθιοι του λέω. Δεν τον ακούσατε αυτόν τι είπε. Ναι. Τι είπε. Δεν είπε λέω ότι είναι φίλοι μα οι Αμερικάνοι, μην του κακίζετε κτλ. Φοβότανε. Δεν τον πλακώσατε. Φοβόταν αυτό που έλεγε φίτη. Φοβητσιάρισε. Ανέβηκε απάνω. Ανέβηκε ο Φραγκούλη απάνω, κάτι κουνήθηκε εκεί. Είχε ένα του παλμό ή. Είναι δυνατό. Ναι. Ο στρατηγό είναι δυνατό αυτά. Τώρα τον βλέπω, δεν τον βλέπω, δεν τον ακούω. Μα θα είναι και κάτω. Θα είναι και αυτό όπω θα είμαστε και εμεί ω Μετρόπολη. Κανονικά θα είναι ο Γιώργο Μπούζο, θα είναι ο
ο Κωνσταντίνος ο Βαραγιάννης, θα κατέβει ο Παλίκαρος κάτω. Θα κατέβουμε επίσημα ή μεμονωμένα δηλαδή, σαν όμιλος. Αν θες να το πούμε έτσι, επίσημα θα κατέβει ο Γιώργος ο Μπούζος να είναι εκεί. Θα είναι εκπρόσωπο. Ναι, αν θες αν επίσημα θα κατέβουν και άλλοι. Μπορεί να κατέβει και ο Γρηγόρης ο Κόκκινος, λέω εγώ τώρα. Μπορεί να κατέβει όπως ο Κωνσταντίνος Βαραγιάννης, δεν θα κατέβει επίσημα. Έχει καντίνες κάτω. Και εδώ κάτω συνδέεται. Και αυτό θα κατέβει και θα κάνει δηλαδή 500 και 500 χίλια χιλιόμετρα για να πάει να δοκιμάσει καντίνες Αθήνας. Να βγει δύο φωτογραφίες. Ναι, Facebook ανάτηση και έτσι. Να τις βάλει και ότι πήγε. Έτσι λες ότι είμαστε. Να τον δει ο Μάρδας εκεί πέρα ότι που είναι κολλητή ότι πήγε. Και στο επόμενο φαγητό θα πληρώσει ο Κόκκινος. Μάλιστα. Το οποίο Μάρδρα σε τιμωρώ. Γρηγόρη, καλημέρα. Εγώ δεν εστερνίζομαι αυτά που λέει το σκουμπαράκι μου, το γλυκό μου, τα γόρι. Γλυκό μου παλικάρι. Τώρα περνούσα το φίλο μου το Βεζινά, μου λέει: δώσε ένα φιλί αυτό το γλυκό το παλικάρι. Α, φίλο μου είναι ο Βεζινά. Δυχώς. Ναι, στη γωνία εκεί. Ναι. Ο ένα λέει: στο Αφροδίτη δίπλα. Ναι, ο ένα λέει: είναι ημέρα, ο άλλο είναι νύχτα. Ό,τι πει εσύ ανάποδα θα σου πει. Όχι, γιατί να το πάω. Όχι, συμφωνούμε κιόλα σε πολλά. Να το πρώτο που θα συμφωνήσουμε. Το Πασχαλάκι μου. Πάμε, άντε, αφού τελειώσαμε συλλαλητήριο. Εσύ ένα... θέλεις επίσημη ανακοίνωση από κάποιους, ναι, έτσι, δηλαδή, ναι, για να σου ο κόσμος. Υπάρχει ένα μέσο, ας πούμε, υπάρχει η εκκλησία, η Μητρόπολη, η επίσημη εκκλησία να πει παιδιά, πάτε, μαζί είμαστε, η Μακεδονία μας και τα λοιπά, η Θεσσαλονίκη μας, μανούλα μου. Βέρμπλουμ, να χαρώ εγώ. Βέρμπλουμ, ναι, ο Βέρμπλουμ. Τι θα γίνει με αυτό το μικρόφωνο. Ναι, τώρα μια, θα φτιάχνουμε και το μικρόφωνο, θα τα κάνουμε όλα τζιτζιλόνι. Λοιπόν, έχουμε το μεγάλο σελαλτήριο λοιπόν στην Αθήνα. Σαν την Κυριακή. Σαν του Μικρούτσικου το τσουτσούρι. Μη λες τέτοια πρωί, κοστί μου. Μη, εδώ μη μακριά, εδώ την προχθές μεταφέραμε την ατάκα της Γέλενα και μας ξεφώνησαν. Προχθές είπαμε ότι είπε η Γέλενα και μας ξεφώνησαν. Μην λέμε για εδία, για τέτοια πράγματα πρωί. Δεν κάνει. Φτού, κακά. Να τα λέτε σε εκπομπές που δεν έχουν μεγάλη, πώς το λένε, εμπορικότητα. Εμπορικότητα, εκεί μπορεί να τα λες. Εδώ όχι όμως. Πρωί απαγορεύεται. Ναι, είναι καθοσπρεπική. Καθοσπρεπή είμαστε κιόλας και εσένι. Μπορούμε όμως να ρωτάμε ό,τι θέλουμε. Ναι, να ρωτάμε οπωσδήποτε. Λοιπόν, να πούμε φίλος... δηλαδή, το Παπαδαριό τι κάνει τώρα. Ή θα είναι όπως πριν στην τουρκική επανάσταση που κάναμε 400 χρόνια το 21 που ξεσηκωθήκαμε και αφορίζανε αυτούς που ξεσηκώθηκαν. Γιατί τότε τους αφορίζανε. Ναι. Να τα λέμε αυτά. Να τα λέμε. Μήπως ξεσηκωθούμε και μας αφορήσουν και εμάς, να πούμε τώρα. Δεν τους βλέπω ζωντανούς. Ο Σταύρος, καλημέρα βουνά. Ναι. Καμιά ομάδα ρε παιδιά πάνω την πατρίδα, όλοι μαζί κάτω. Αυτό που σου έλεγα, δεν χρειάζεται να βάλουμε ταμπέλα πόσα κατέβω. Θα κατέβω ως πολίτης κάτοικος της Μακεδονίας. Ναι. Ως πολίτης της Βέρειας, της Έβεσσας, της Θεσσαλονίκης. Ναι, δεν χρειάζεται να πω ότι είμαι ΠΑΟΚ ή αν είμαι από ποια εκκλησία. Δεν το είπα αυτό εγώ. Ναι. Τα σωματεία λέω έχουν θέση γι' αυτό. Κάποια μπορεί να έχουν. Κοίταξε, κάποια από τα σωματεία μπορεί να μην θέλουν να κατέβουν και να έχουν ηγετικές θέσεις και να πούμε δεν βγάζουμε ανάρτηση. Αλλά τα σωματεία, τα στελέχη μπορεί να θέλουν να πάνε. Δεν ξέρεις, αυτό δεν θα σου πω. Μην δικαιολογείς, κουλιά, δεν δικαιολογώ, δεν δικαιολογώ. Απλά σου λέω δεν χρειάζεται κάτι το επίσημο. Τώρα. Εδώ είναι κάτι που θα γίνει απλό, αφόρμητα από το λαό. Θεσμικά, οι θεσμικοί φορείς της Βορείου Ελλάδος, ειδικά εδώ, γιατί είμαστε κοντά εμείς εκεί πέρα, θα έπρεπε να πάρουν θέση. Να πάρουν. Ναι. Ο Κατσαρίς δεν θα έπρεπε να τρέμει τα 700 που παίρνει από τον Σαββίδη, να βγει και να πει: στείλουμε τα αριστερικά τμήματα. Να κατέβουμε, ξέρω εγώ, να εκπροσωπήσουμε. Θα έχει ενδιαφέρον σήμερα η εκπομπή του Τζόρτζιο το μεσημέρι. Να δούμε. Να δούμε. Μπορεί να αρχίσει να του βγάζει έναν. Αν θα πάτε, θα το δούμε. Δεν θέλω να πω, ρε Γιώργο, θα του λέει. Δεν θέλω. Βαγάμε άλλη φορά. Άλλη φορά λες. Ναι. Δεν θέλω να πω, ρε. Χιλόπιτα λες να τρώω. Χιλόπιτα θα πάει. Τι να πει ο Γιώργο, θα πει, θα πάω αυτό το. Γιώργο θα πάει. Το αερόστατο το φτιάξαμε. Να του ο Γιώργο. Καλημέρα, ρε Κάστρο. Το αερόστατο. Όχι, δεν στέλνουμε αυτή τη φορά αερόστατο. Εντάξει, φτάνει, στείλαμε μια χαρά. Τώρα θα κατέβουμε κάπου. Μόνο θα κατέβει, δηλαδή ο Μπούζος. Θεσμικά, ναι, μπορεί να κατέβει και με κάποιου άλλου. Άρα κατεβαίνει το Μετρόπολη. Ο Μετρόπολη πάντοτε είναι εκεί. Ναι. Μπορεί να κατέβει και ο Δημήτρης ο Κανελάκης. Μπορεί να κατέβει και ο Γρηγόρης ο Κόκκινος. Ο Βαραγιάννης ο Κωνσταντίνος θα κατέβει. Παλίκαρος. Ναι. Βέβαια θα πάει να δει και την καψούρα του ενδιάμεσα. Α, μπράβο. Θα πάει να δει και την καψούρα του ενδιάμεσα. Ποιο. Τον Άρη. Αρέσει ο Βαραγιάννης. Είναι πολύ ωραίο. Συλάρισα. Τι να πάει να δει τον Άρη, δηλαδή δεν παίζει ο Ντόνσο. Ναι. Δεν παίζει να πούμε ο Γιουνές. Ο Γιουνές. Ο Σιώπης. Δεν παίζει ο Σιώπης. Με δύο center back. Θα πάει εκεί με τον Ανέστη Βλάχο, το δικό μας, εκεί πέρα το φίλο, με τον άλλο τον. Αυτή καλή είναι η δύο. Καλή είναι, να σου πω κάτι, αλλά εγώ θα, πραγματικά θα γκρίνεζα αν ήμουν Αριανός. Άκουσα τον Αριανό τη προάλληση, είχε δίκιο. Ο Άρης έχει δύο στόπερ. Δεν έχει κάνει μεταγραφές 17. Περιμένουν να γυρίσει από την Κίνα ο Καρυπίδης. Όταν πάει 30 του μηνός θα γυρίσει ο Καρυπίδης από την Κίνα. Ναι, θα κάνει συνέντευξη τύπου. Η ομάδα είναι μισή, είναι γυμνή. Και παίζει με αυτούς που ήθελε να διώξει. Νομίζω ότι όπως δεν φωνάζει ο Παοξής που πήρε αυτό το παλτό, το χαφ. Δεν μπορώ να του πει παλτό.
Θα το δούμε, σου χορτάρει Κωνσταντίνε. Ρε Σικουλιάνε, να το δούμε, ρε Κωνσταντίνε. Άσε τώρα, μα έχουν πει χιλιάδε, μα είναι πιο αργό, λέει και από τα φέρετρα. Έτσι είπανε. Έτσι είπανε. Πιο αργό από τα φέρετρα. Εσύ θα τον κάνει τώρα, οχτάρι. Δεν θα τον κάνω τίποτα. Θα τον κάνει αυτό, θα τον κάνει γρήγορα. Εγώ χθε έκατσα μία ώρα και είδα βιντεάκια. Τον είδα οχτάρι, δεν είδα εξάρι. Ναι. Δεν τον κάνω γρήγορο, είναι σαφώ αργό. Ναι. Αλλά από τον Σαχόφ είναι πιο γρήγορο. Ναι. Τώρα που μου το λε εσύ ναι. Για επιτάφιο. Πήρατε αργό χάφι. Είναι οχτάρι box to box, παίχτης που σου δοκιμάζει πόδι, παίχτης που πασάρει, παίχτης που ψάχνει την κάθετη, δεν είναι ο παίχτης που μαρκάρει πάλι. Εγώ έκατσα σου λέω μία ώρα χθες, έβαγα τη ζωή μου. Τι με τους κουβαλάτε ρε Κουλιανέ, με τόσα λεφτά τους αργούς να πούμε. Ναι. Τι με τους κουβαλάτε. Γιατί ταχύτητα έχω κι εγώ θέμα, το ξέρεις, φωνάζω. Τι θα γίνει με τους αργούς ρε φίλε. Τι ξέρεις πως μεταφράζεις αυτό για μένα. Ότι δεν θα ανανεώσει ούτε ο Σαχόφ ούτε ο Κάνιας. Εγώ έτσι το μεταφράζω. Τι δεν θα ανανεώσει. Ούτε ο Σαχόφ ούτε ο Κάνιας. Κοίταξε, έτσι όπως το πάτε το έργο, θα είναι πολύτιμος παίκτης ο Κάνιας. Μα έτσι, δεν έχω πιο γρήγορο. Ναι, έτσι όπως το πάτε το έργο εσείς με τα χαφ, ο Κάνιας θα είναι ο πιο πολύτιμος και στο τέλος θα πάρει και λεφτά. Έτσι το. Δηλαδή, σαν να λέτε, δεν μπορούμε να βρούμε καλύτερο από τον Κάνιας. Ναι. Είστε απαράδεκτοι. Κόφτη δηλαδή, ένα εξάρι. Είστε για κλωτσιέ, ποδοσφαιρικά είστε για πολλές φάπες να πούμε. Αυτοί δηλαδή, λες που είναι στις ταμπέλες εκεί στον ΠΑΟΚ, δεν νιώθουν λες. Για φάπες. Ναι, μας συνείπανε όμως με έμεσο τρόπο προς τον κόσμο. Ποιος τι είπε. Ο τυπάς που κάνει τα βιντεάκια για να. Προμοτάρει τις μεταγραφές, είναι υπέροχος. Ποιος κάνει βιντεάκια. Ανανέωσε τον χθες, δεν ξέρω αν ο Αρωνιάδης, δεν ξέρω ποιος είναι. Ποιος Αρωνιάδης. Αρωνιάδης. Τι είναι αυτός. Λοιπόν, είχε παρουσίαση του Μίσης και είχε τις γκρίνιες που έχουν οι παοξίδες στα social media. Φέτε χαφ, κάντε χαφ, χθες χαφ, ακόμα χαφ. Τις γκρίνιες είχε και παρουσίαζε τον παίκτη. Λέει, σας τον φέραμε. Βέβαια αυτός είναι οχτάρι. Και είναι και αργούτσικος. Εμείς θέλουμε μια γρηγοράδα, δεν θέλουμε Κωνσταντίνο. Δεν θέλουμε ένα παίκτη λίγο να τρέχει παραπάνω, να πατάει τα 200 χιλιόμετρα. Μονέσανε τα μάτια μας με τα χάφσα. Ναι. Φτάνει πια με αυτά τα χάφσα. Λοιπόν, μην δικαιολογείς καταστάσεις. Δεν δικαιολογώ κανέναν. Φτάνει ρε τόσα λεφτά, έπρεπε να έχετε χαφάρες. Φτάνει ρε, αυτό ναι, το πράγμα. Ναι. Φτάνει. Εγώ λέω ότι η έλευση, γιατί ο Μίσης δεν ήρθε για μισό χρόνο, ήρθε για 1,5. Έτσι. 1,5 χρόνο, μέχρι το 2020 ήταν εδώ Μίσης. Αυτό σου λέω ότι μεταφράζεται έτσι. Ο δανεισμός σου είναι μέχρι το 2020. Λοιπόν, όλη αυτή η ιστορία με αυτή την αργότητα. Ναι. Με το σέντερφορ που δεν φέρνεται, όχι θέλει η γκόμενα παραπάνω λεφτά επάνω κτλ. Η Σιζέσκα αυτή. Έχει ερωτευτεί, τον. Το Στράτζαλ. Τον Πετρωτό έχει. Καψούρα, μηνύματα, χαμό. Το βράδυ δηλαδή μπορεί να βγει και καμιά παντόφλο Πετρωτός με ποια μιλά. Άσε τώρα γιατί είμαστε. Την είδε στη Ζεύσκα. Την είδα. Είναι στρομπολούλο, κλασική πολωνόφατσα. Ναι. Που τρώει όλο το φαγητό τη. Σαν την κοντζάρβα το τρώει και αυτή. Ναι, ναι. Στο πιο ζουμπουρλό είναι αυτή. Εντάξει, τι έγινε. Τι έχουμε εγώ. Α, λεφτά θέλει όμω. Θέλει λεφτά όμω. 10 χρόνια αντιπρόεδρο για Αγγελόνια είναι αυτή όμω. Το να είναι κάπου 10 χρόνια αντιπρόεδρο σημαίνει κάνει καλά τη δουλειά τη, φίλε. Ναι, τον έβγαλε σε πληστηριασμό τον τύπο. Ναι. Και λέει, δώσε κοντό. Ξυλό σου κοντό κτλ. Ο Γιώργη όμω χθε. Έτσι. Η τραγωδία σα είναι ότι ο Γιώργο έχει αρχίσει και μεγαλώνει. Μεγαλώνει. Ο μπαμπά δεν ασχολείται πολύ με την μπάλα. Ναι. Ναι. Έχει αναλάβει ο Γιώργο και μπορεί να έχουμε θέματα. Τι δηλαδή, εννοεί να έχουμε θέματα. Αυτό το χαβ να αρχίσει να φέρνει το χαβ αυτό τον αργό, να φέρνει το Χατσερίδη, να γελάει. Καλά, έχει φέρει το Χατσερίδη ήδη. Έχει φέρει τον Ελκαντουρί, τον οποίο τον κάνουν πρόταση 1 εκατομμύριο ευρώ να το δώσουν σαντάρ και δεν το δίνουν. Του κάνουμε κανένα φροντιστήριο το Γιώργο. Φιλαράκι, ο Γιώργη να το κάνει. Μαζί εσύ δεν του είπε, σε κάνω μπάλα. Του κάνουμε κανένα φροντιστήριο. Φτάνει πια αυτό. Φτάνει με του αργού. Φτάνει με του αργού. Φτάνει ρε με αυτού. Ο Γιώργη πάντω θε, ο οποίο. Αυτό είναι ένα άλλο θέμα το οποίο το εξετάζουν σε άλλη εκπομπή. Στο Instagram είπε ότι θα πάρουμε κι άλλο χαβ. Μην ανησυχείτε, έρχεται κι άλλο. Έχει τόσους αργούς, έχει. Πάρτε ένα κομμάτι. Πάρε κομμάτι. Ναι. Και είπε επίσης, για να δέσουμε το κομμάτι Σιντεύσκη, Σιζέσκοβα αυτή, να πώς λένε, ότι ο Σβιντεύσκη θα έρθει στον ΠΑΟΚ τελικά. Θα το δούμε. Ποιος το είπε αυτό. Ο Γιώργης. Τον ρώτησε, θα έρθει. Τον ρωτάνε από πάνω χαμός και εν τέλει απαντάει, yes, λέει. Θα έρθει. Yes, είπε. Yes, είπε. Ναι. Yes, έγραψε. Είναι yeah. Χθες το βραδινό ρεπόρτο. Χθες είπε yes. Yes, είπε. Βράδυ. Χθες βράδυ, ναι. Χθες το βράδυ είπε yes, λέει σε εμάς αυτή ο Σβιντεύσκη. Yes, είπε. Yes, είπε. Ναι. Τώρα βέβαια η Τζένοα πήρε 40. Η γκόμενα θέλει μάλλον πιο πολλά λεφτά. Θέλει μαρουλάκι, ναι, αφού είναι αντιπρόεδρος. Λέει κοντό, κάτσε καλά να πούμε. Ξυλώσει, γιατί βλέπω ότι έχει ξυλωθεί για άλλους κτλ. Ναι. Ξυλώνε για το Χατσερίδη, ξυλώνε για κάποιου άλλου που δεν αξίζουν, αυτό είναι παιχτάρα. Κουνιέ θα κάνει σε μένα, ναι. Έτσι λέει η γκόμενα. Που με Πολωνέζα σφιχτή 10 χρόνια αντιπρόεδρο. Η μεγαλοκυρία αυτή. Μεγαλοκυρία, μια χαρά. Άμα την είχε εδώ. Ερωτεύτηκε το Πετρωτό. Το Πετρωτό. Α, μόλι ο Πετρωτό δεν το ξυκολακεύεται. Μόλι μου στέλνει μήνυμα, κλαν και μου λέει. Εντάξει, φίλε, είναι επιτυχία. Καταφέρει και μιλάει άμεσα με την πηγή. Πετρωτό γίγα. Το διάβολο μέσα του. Γίγα! Αυτό και ο Ζαΐρης να ναι, πούμε. Ναι.
είναι, πρέπει να του δώσουν το βραβείο. Ναι. Απλά ο Πετροτός είναι πιο επικοινωνιακός, είναι πιο τσαχπίνης. Ναι. Να τα Πετροτς Κώστας Μαάνα Μην Ελιουνάν. Στην Αίγυπτο ήταν τις προάλλες. Ποιος? Ο Πετροτός, τον έβγαλαν στην Αίγυπτο να μιλήσει για τον Ουάντα. Τον έβγαλε. Πέτροτς Κώστας, το λέει ο Αιγύπτιος ο παρουσιαστής. Αλλά... είναι πολύ επικοινωνιακός, είναι παιχνιδιάρης, ναι. Μου. Νοζα ήρθα σε φωνάξω, Βιερίνια! Κατάλαβες, είναι λίγο πιο για τις δύσκολες στιγμές, ο καλός και ο κακός, πώς βλέπεις ταινίες. Για τη σπηλιά είναι. Ναι, άμα δεν το λέει την είδηση στον Πετροτό, έρχεται ο Βιερίνιο, που ζαίνει σκοπανά τις φάπες και τελειώσαμε. Έτσι. Έτσι, έχω χωριστεί. Λοιπόν, ανανέω το πουλέν σου. Σήμερα νομίζω ένα σχόλιο... Πόσα πήρε. Αυτό, Πέτροτς, θα το μάθουμε τον Πέτροτς. Τι λέει η εφημερίδα. Δεν έχει ακόμα, απλά Κέρβερος μέχρι το 2022. Ρε πόσα λεφτά πειράζει το Κέρβερος. Λοιπόν, έπαιρνε 200, 200 έπαιρνε. Και σε παρένθεση, χωρίς ακόμα να το έχουν τσεκάρει τα παιδιά από ό,τι αντιλαμβάνομαι, θα ξεπερνά τα 500. Λίγα είναι. Δεν ξέρουμε όμως ακριβώς το νούμερο. Εγώ υποθέτω ότι μπορεί να έχει φτάσει 600 τριπλασιασμό, όπως τον άξιζε τον τριπλασιασμό. 600. Ναι. Εκεί θα το μάθουμε μέσα στην ημέρα. Δεν είναι ούτε τόσο πολύ δύσκολο, ούτε κατ' εμάν αμάν. Έτσι ώστε να ανέβει και η ρίστρα, γιατί αυτός ο τερματοφύλακας παίζει άνετα για μένα Premier League. Άνετα Ισπανία με όλο το κόσετ που έχει. Αγριόβατσα, μαλλί. Λίγα λεφτά έπαιρνε. Πιο πολλά ήθελες. Λίγα. 600 για τερματοφύλακα. 800 θα ήθελα εγώ. Εσύ, άμα είσαι ο μάνατζερ του Πασχαλάκη, του λέγες 800. 800, 800 κατέβατα γιατί ναι. Σου πήρε πρωτάθλημα εγώ. Εγώ, ο Βαρέλα και ο Πρίγιοβιτς θα σου πήραμε το πρωτάθλημα. Και λίγο Βιερίνια. Ναι, τον ξέχασα. Λίγο, γιατί ήταν λίγο πεσμενουά. Ναι, αλλά όποτε χρειάζεται αυτό είναι εκεί μπροστά. Ναι. Βιερίνια, Πασχαλάκη. Πασχαλάκη, Βιερίνια, Βαρέλα και ο Πρίγιοβιτς. Και ο Πρίγιοβιτς. Θα τα δώσει, ναι. Θα μα τα δώσει. Ναι. Παίρνω κατουρία 100 και εγώ παίρνω 600, κάνω τον μαρσουπιλαμί κατά τα δοκάρια. Παίρνω λίγο τώρα. Λίγα παίρνω. Τον κόλλο τον πιάσατε. Λες, ε. Oh. Να μάθουμε και τη ρήτρα. Θα τα μάθει ο Πέτρος και ο Ζαϊράκης. Δεν ξέρω τη ρήτρα και τη μήτρα. Θα τα μάθω κι εγώ άμα χρειαστεί. 600 γι' αυτόν είναι λίγα. Λίγα λες. Λίγα είναι. Το 1 εκατομμύριο που παίρνει ο ΠΑΟΚ από τη Σταντάρ για να τελειώσουμε τα του ΠΑΟΚ σε αυτή την ώρα. Τι λέει ο Βιερίνη για τον Πασχαλάκη, για να ακούσουμε. Νομίζω ότι μπορούσε να το Πασχαλάκη όπως κάποιος άλλος στην άμυνα και την επίθεση. Σωστό. Αν τα βάζεις το δεύτερο μίκρο μέσα. Αλλά όπως είπες και είναι σωστό ότι πάμε για προθάθημα, αλλά είναι πολύ σημαντικό να έχεις ένα φοβερός τερματοφύλακας όπως είναι το Πασχαλάκης. Που... Λοιπόν, ο Βιερίνη εκτός από τις καλές εμφανίσεις, για να το πούμε και αυτό, είναι ο πνευματικός πατέρας του Πασχαλάκη, να ξέρεις. Έτσι, να το πούμε και αυτό. Ο λόγος που έχει προοδεύσει, είναι γιατί ακούει με θρησκευτική ευλάβεια τις συμβουλές του Βιερίνια. Λειτουργεί και ως μπαμπάς ο Βιερίνια με τις εμπειρίες που έχει σε αρκετούς παίχτες. Και ο Πασχαλάκης. Τι μπαμπάζε, 30 χρονών είναι ο. Τι 30 τον έκανε τώρα. Το 89 δεν γεννημένο. Ο Πασχαλάκης είναι 29. Πότε γεννημένο. 29 χρονών. Πότε είναι γεννημένο. Τώρα πάλι θα με βάζει με. Πώς είναι, 30 είναι. Ναι. Το 89 είναι. Ναι. Το 89 είναι γεννημένο. Δεν έχει γίνει ακόμα 30. Ρε παιδάκι μου. Ναι, ρε παιδάκι μου, ναι, ρε γόρι μου. Δεν σε έτρωγα με τον μπαμπούλα. Καλημέρα, μορφό. Πήγα στην καμένη γονιά. Τι ωραία σκουφ, τι ωραία τραπέζια κάνεις με τον μπαμπούλα τρως. Έτρωγε ο μπαμπούλα. Τι συζητάτε δηλαδή με τον μπαμπούλα, τι συζητάτε. Πόσο κοστίζει το φέρετρο. Τα βασικά, έτσι. Πώς γες και μιλάς με φίλους για κόμενες, παιδού, για μπαλίτσα. Αν αρωματίζει το νεκρό του, βάζει άξι, ξέρω. Τα κόλπα, τα συστέμια του μπαμπούλα. Χθες έφαγες με τον μπαμπούλα φαγητό. Γιατί. Του λέω πώς βγάζεις ρε την ίδια. Το μόνο γραφείο που μιλάει η ώρα είναι το γραφείο κηδιών. Παίρνω λέει την ταυτότητα. Ναι. Λέει ταυτότητα ξέρω εγώ. 30 Δεκεμβρίου. Α, από εκεί τα έχεις πάρει αυτά τα συστήματα. 30 Δεκεμβρίου του 58. Το 58, ναι. Λοιπόν. Αυτός μετριέται του 58, παίρνει όλη τη χρονιά. Δεν με νοιάζει να γεννήθηκε. Ναι, κατάλαβα. Λοιπόν, ο Πασχαλάκης. Βάζω την ηλικία λέει. Ναι. Γεννήσεως, βάζω και την ημερομηνία που έχουμε, κάνω την αφαίρεση να πούμε. Ναι. Λέει εκτός αν έχω κανένα κόκκινο εκεί πέρα να κάνει τις προσθέσεις, μπορεί κάποιος που πέθανε 70 χρόνια να το βγάλει ότι πέθανε 90 αυτός. Ωραία. 28 Ιουλίου είναι ο Πασχαλάκης. 28 Ότε. Ιουλίου του 89. Δηλαδή σε 5 μήνες θα είναι 30 χρόνια. 29 μισό ώρα πέρα. Εντάξει, ναι, οκ. Και ο Βιερίνια είναι 33, τώρα τα κλείνει τα 33. Τι μπαμπάς είναι ο Βιερίνια. Ναι, αλλά ο Βιερίνια, ρε φίλε, έχει παίξει Champions League με τελικά. Έχει πάρει Euro, έχει παραστάσεις. Ο άλλος έπεσε στην Κομωτινή και στην Πεζομπάς Γιάννενα. Αυτή ήταν η. Τι το κάνει από τον Αστλάμα που πήρε ένα τηλέφωνο στην εκπομπή πριν 5 χρόνια. Ναι, για πες. Και φώναζε και έλεγε. Και έλεγε ο Αστλάμα, πατέρα μου, μη πατέρα μου, σε παρακαλώ, πατέρα μου. Μην ευριάζει. Είναι πιο μικρό. Του λέω πόσο χρόνο είσαι. Λέει 48, είναι Αστλάμα. Λέει 49. Πώ το λε, πατέρα μου, του λέω.
Η φωνή του λέει ήταν. Ήταν μεγάλη. Δεν γελάνε. Να μα τρελάνετε. Πατέρα μου, μην. Τι πατέρα μου. Ποδοσφαιρικό πατέρα, άντε, εντάξει, οκ. Το δέχομαι, το δέχομαι. Λοιπόν, η κοριτσάρα μα. Σμαράγδα Μπασάκου, τι σε κοιτάζει, έχει τι γάμπε έξω. Όχι, μπότε. Ή κάτι βρώμα που αξίδικε μπότε. Μια χαρά. Αρβιλάκια να πάει στην 4 να. Και αφορούσε ο κλαδά όταν σκότωνε. Σκότωνε τον κόσμο στο ξύλο. Ναι, ναι. Ο Άγιο, ο Αντόναρο. Αντόναρο. Πεχταρά. Αντόναρο, Πέχταρο. Πέδαρο. Πέδαρο. Δίνουμε σκητάλη Σμαράγδα. Ναι, σκητάλη Σμαράγδα. Και επιστρέφουμε να πιάσουμε λίγο και τα τουάρι, ψηλαλητήρια. Ναι, ρε. Ναι. Είναι ρε οι παπάδε επίσημα να μα πούνε. Άντε φαγόρι. Πού είναι οι ομάδε σα να πούμε. Ναι. Πού είναι ένα Μακεδονόμαχη. Κρυφτήκατε κάτω από, από τι βελτίε. Αδελφία του Ηρακλή που χθε ο Γρηγόρη το έδωσε πρώτο το μεσημέρι για την είδηση. Τι πρώτο το γράψα τα site. Α, το γράψα τα site. Γιατί εγώ ήμουν έξω στο αυτοκίνητο και το γράψα. Έχω πληροφορία. Λέει και εκεί γράψα το site μια ώρα πριν. Τι πληροφορία είναι. Τι πράγμα, μέσα να το δώσετε. Το συνεργάτη σου. Εγώ πάντω από τον Γρηγόρη το άκουσα γιατί ήμουν στον δρόμο σα. Άκουγα και δεν είχα γίνει. Λοιπόν, Σμαράγδα Μπασάκου, επιστρέφουμε. Θυμίζουμε ότι σε 9 και 20 ανακοινώσουμε και τον νικητή για την σημερινή ημέρα, έτσι, για το διαγωνισμό. 12 μηνάκια μισθός. Είναι ένα καταπληκτικό δωράκι, Κωνσταντίνε. Πάμε, break. Δικαιολογώ. Γιατί σκέφτεται με όρους κηδείας. Καλημέρα, ομορφόπεδα, λέει ο Πασχάλης. Προσφέρομαι να έρθω από Γερμανία να πάρω τον Ελκαντουρί, να τον πάω στο αεροδρόμιο για Ιταλία, χωρίς κανένα αντάλλαγμα. Τζάμπα θα το κάνω και αν θέλουν παίρνουν και το Χατσερίδη μαζί, δεν έχω τέτοια προβλήματα. Απλός, λιτός, περιεκτικός, δωρικός, πακέτο τους δίνουμε. Ελκαντουρί και Χατσερίδη. Μόνο που για τον Ελκαντουρί υπάρχουν και προτάσεις και ο ΠΑΟΚ δεν θέλει, λέει, να σπρώξει θέμα. Απορώ, ρε φίλε, με αυτούς τους άμπαλους εκεί που μπλέξατε, πώς παίρνετε πρωτάθλημα. Ναι. Τόσοι άμπαλοι μαζί μαζεμένοι. Υπάρχει ένας που μπορεί να συντονίσει καλά, όμως θα τον ξεφωνίζεις εσύ. Ποιος? Ο Λουτσέσκου. Ο Λουτσέσκου. Ναι, ο οποίος είναι και η ασπίδα. Είναι ο μόνος που μιλάει. Δώσε του μια μπάλα. Δώσε μια μπάλα. Μια μπάλα. Θα την πάει. Έξι, ναι. Τέσσερις παίκτες. Ναι. Και ένα πέντε. Και τα δυο μπακ. Επτά. Και πες του, φτιάξε μου, χτίσε μου μια επίθεση από πίσω. Από τα 70 μέτρα. Κι όμως ρε φίλε, πέρσι ο ΠΑΟΚ με τον Λουτσέσκου που ξεφωνίζεις έχει βάλει γκολ με τριγωνομετρία από πίσω και είναι πολλά τα μάτια. Να βγουν οι ρεπόρτερ, να μας ακούν. Βάλτονα στα 25 μέτρα και πες θα παίξουν 4 αμυντικοί με 8 επιθετικούς. Ναι. Και βγάλε τακτική. Ναι. Με τους 8 κινήσεις και τα λοιπά. Α, το δω εκεί τι μπορεί να κάνει. Να το δεις. Ναι. Εγώ εντάξει. Καταλαβαίνω την έστασή σου. Εγώ έχω πει και ποια είναι η θέση μου για τον Λουτσέσκου. Δεν τον θεωρώ βάλε. Βάλε μετά. Αλλά θεωρώ ότι είναι ο κατάλληλος άνθρωπος στην κατάλληλη θέση αυτή την περίοδο. Ναι. Αυτό είναι θεωρώ. Δραματική κατάσταση. Δραματική τι. Δραματική ας είναι δράμα, αγόρι μου. Και ας παίρνω πάω πρωτάθλημα κάθε χρόνο. Κάθε χρόνο αρχίζει και τον βρίζει τον Λουτσέσκου. Όχι, δεν θα τον βρίσω. Ναι. Άνθρωπο που φέρνει πρωτάθλημα δεν θα τον βρίσω. Α είναι δραματική έτσι να είναι και να παίρνω κάθε χρόνο πρωτάθλημα. Πάμε παρακάτω. Τα βρήκε και ο Μπίσεσβα για να τελειώνουμε μάνι μάνι με τον Μπίσεσβάρ έχει έξυπνο μάνατζερ. Λέει να πούμε για 3 χρόνια. Θα πει, λέει ο μάνατζερ για 3 χρόνια να μας πούνε όχι γιατί είσαι χοντρός. Δεν είναι χοντρός, εγώ θα πω. Είναι φαρδί. Είναι το σουλούπι του, ναι. Είναι φαρδοκόκαλος, ναι. Φαρδίμεσος. Πότε θα πάμε μια βόλτα, σοκόλου, τσιχνάζουν και τα παιδιά. Πάνε με την οικογένεια. Θα μπορεί να τον πετύχει κιόλα. Οικογενειάρχης. Να κοιτάξουμε να πάρουμε όσο δυνατόν περισσότερα χρήματα για 2 χρόνια. Ναι. Τώρα μαθαίνω του κάνανε πρόταση με μειωμένη. Τσιμπημένες προς τα κάτω είναι, αλλά πολλά μπόνους. Και τα μπόνους. Και διαιτές όμως. Διαιτές και τα λοιπά. Μπίσε. Play like this every game, he's in Barcelona. Αν ο Μπίσε έπαιζε έτσι σε κάθε παιχνίδι, θα ήταν στην Μπαρσελόνα. Α, μπράβο. Αν ο Μπίσε έπαιζε έτσι όπως παίζει, λέει, τα τελευταία παιχνίδι, θα έπαιζε στην Μπαρσελόνα. Ποιος από αυτό? Ο Λουτσέσκου. Θέλει κάτι φάπες ο Λουτσέσκου. Α, θέλει και φάπες. Καλά, για τον Λουτσέσκου δεν θα έλεγες και κάτι αφορτικό. Θέλει κάτι φάπες ο Λουτσέσκου. Λοιπόν, άκουσε να δει. Ναι, Μπίσε. Ο Μπίσεσβαρ, άμα είχε μια πρόταση στα 30 του πολύ καλή, θα έφευγε. Ο Μπίσεσβαρ, ο οποίος είναι, δεν είναι, είναι ήδη 31, αν δεν κάνω λάθος, έτσι. Ρε παιδάκι μου, 31 και χοντρός. Ναι. Και αυτό το λόγο δεν έχει προτάσεις υψηλού βεληνικού. Είναι γεμάτα 30. 30 κλεισμένα είναι. Κλεισμένα και πάει στα 31. 31. Ναι, 31 αυτά τα κορμιά λοιπόν βαραίνουν, κάνουν ράνουν. Αν ήταν... Το Μάρτιο γίνει 31, σε 2 μήνες. 31 είναι. 30 είναι, βρε. Είναι 30 και 10 μηνών. Όχι. Ναι. Μάρτιος του 88. Α, το 88, 31. Ναι, αυτό σου λέει σε 2 μήνες. Όχι, σε 2 μήνες θα γίνει 31. Ναι. Επίσημα και με τη βούλα. 31 είναι. Ναι.
Γι' αυτό σου λέω, δύο χρονάκια 33 ρε Μπίσεσβαρ. Και πάνε στην Ολλανδία στην τόπο και κλείσει την καριέρα σου άμα θες. Α, και εγώ τον θέλω τον Μπίσεσβαρ, εντάξει. Βέβαια τον θες, αφού χαφ δεν έχεις. Ναι. Τον έχεις εκεί το βάζεις άλλο. Το θέλω, παίρνει τα ματσάκια. Μανάρινε, μαναράκι, μόνο στα παίρνει βαδιές και ελαφριά. Η ποιότητά του είναι αδιαφυσβήτητη και είναι εκπληκτικός, να πούμε, στο κομμάτι κλειστός χώρος. Είναι ο καλύτερος μπαλαδόρος στην Ελλάδα από όλους. Μακράν. Και μόνο αυτό φτάνει. Άμα αεριστεί ο Μπίσεσβαρ, 5 φορτούνιδες και 10 πέλκες θα βγάλει. Έχω δύο Ολυμπιακούς που μιλάω σχεδόν καθημερινά. Και τι λένε αυτοί? Μήπως δεν το κλείσετε γιατί τον θέλουμε εμείς. Έτσι μου λένε. Που ξέρουν μπάλα, έτσι νιώθουν. Μήπως δεν το κλείσετε για να τον πάρουμε εμείς. Ναι. Φαντάζομαι στα 31. Αυτοί έχουν τρία χαφ που μπορεί να παίξει ο Μπίσεσβαρ σε ρόμβο μπροστά και να πετάξει δεύτερο σέντερ φορ το φορτούνι και να γίνει τη μουρλή. Καμαράκι Γέρμε και μπροστά Μπίσεσβαρ. Καμαράκι Γέρμε Νάτχο, Μπίσεσβαρ. Α τον Νάτχο. Τρία χαφ σου λέω. Α, τρία χαφ. Τρία χαφ. Ναι. Καμαράκι Γέρμε Νάτχο. Ναι. Έτσι, τρία χαφ. Τέταρτο ο Μπίσεσβαρ. Και παίξε με τα μπακ Κούτρι που ανεβαίνει πολύ ψηλά και τον Ομάρ δεξιά. Ναι. Και βάλε το Φορτούνι δεύτερο σέντερφορ, πιο λίγο χώρο, πιο μέσα στην περιοχή. Μην το βάζει να κάνει τα μέτρα τα πολλά. Τα μέτρα θα τα πάρει ο Μπίσεσβαρ μόνο. Και ένα φόρο εκεί πέρα, ένα πεθαμένο. Τον Γκερέρο που έχει. Όποιο και να βάλω. Το Σολδάνο, ξέρεις, αυτό το Λίψανο που λες. Ναι, αυτό το Λίψανο που πήρανε. Ναι. Πώς θα το θέλαν τον Μπίσεσβαρ αυτοί. Βρε, σου λέω κάθε μέρα με ρωτάνε αυτό, με ρωτάνε. Τι γίνεται με τον Μπίσεσβαρ, θα τον κλείσετε. Έχουν καλύτερο προπονητή από εμάς εδώ. Ο Πέδρο Μάρτης. Η αλκοολόφατσα. Ναι. Έχει φάτσα αλκοολικού. Έχει μάθει και τα του Ολυμπιακού κατευθείαν. Λέει γίνονται ανεξήγητα πράγματα, λέει στο πρωτάθλημα. Άστο να είναι. Ναι, έχει πάρει και το κολλάει. Άστο να τον είδε στι δηλώσει. Άστο να τον άπλει το πρωί-πρωί. Αλλά είναι καλό προπονητή. Καλό είναι. Αυτό έχει μούρι. Κάτι μπαρ που πάνε και λένε τον πόνο τους, να πούμε οι άντρες ή κάτι οι Ρωσίδες. Ναι. Και στο τέλος πάνε στην τουαλέτα και αυτοικανοποιούνται, δεν κάνουν τίποτα. Αυτοί πώς πάνε, κύριε φίλε. Ναι, ρε φίλε. Έχει κάτι τέτοιες μάπες. Εμένα μου θυμίζει τον τύπο που βγαίνει 7 η ώρα το πρωί από τον μπαρ, σουρωμένος και δεν ξέρει που ματάκι που βρίσκεται. Κι όμως είναι. 16-17 χρονών. Ναι. Δεν ξέρω αν σου το έχω πει την ιστορία. Για πες, μ' αρέσουν ιστορίες. Είχα ένα στη γειτονιά, είχε ένα πόνι, λουλουδά ήταν ο Αντωνάκης. Πόνι τι πόνι. Άλλο πόνι. Το ελληνικό αυτό που βγάλαμε εμείς και δεν το προχωρήσαμε ποτέ. Και εμένα θα σε πάω στις γυναίκες. Με το πόνι. Με το πόνι. Πού πας με το πόνι, έκλεινε το καλύτερα μαγαζί. Με το πόνι το άλογο να πας. Έκλεινε το μαγαζί, να πούμε. Ο πόνις. Το λουλουδάδικο. Ναι. Με έβαζε με στο πόνι να πάμε στις γυναίκες. Εσά. Αυτός ήταν τότε καμιά 37-38 χρονών. Σε εγώ καλή ηλικία. 16. Ναι. Ναι. Με πάει σε ένα μπαρ. Εσύ, άμα ακούγεις γυναίκα 16 χρονών, πρέπει να κινότανε. Τα βλέπεις τα σπυράκια μου. Ναι. Τι είναι, σπυράκια ακμής. Ναι. Φαντάζεσαι τότε. Σε 16 τι... γινότανε. Πετούσα το σπυράκι. Μη. Έσκαγα... Εσύ έκανε και την κίνηση για να σκάσει το σπυράκι. Έσκαγα το σπυράκι. Ναι. Και σκότωνα άλογα πέρα. Ήτανε σφαίρα το σπυράκι. Άμα έσκαγε σπυράκι. Δηλαδή στην τάξη, στο σχολείο, άμα ήθελε να καθαρίσει κανένα, του λέει κάτσε να σκάσω ένα σπυράκι. Μπαμ. Το καθάριζες. Ναι. Τόσο δύναμη. Με πάει που λες. Πες μου λίγο ταχύτητα που μπορούν να έπιανε τα σπυράκια σου. 160. Άντε ρε σκύλε. Ναι. Πω, δηλαδή εσύ μπιπ και έδερνες και με το σπυράκι. Τι. Δεν χρειαζόταν από κάτω. Σπυράω και δέρνω. Σπυράκι. Για πες λοιπόν, σε πήρε με το σπυράκι σαν του Ζένια το σπυράκι. Με πάει σε ένα μπαρ, κάτσε μου στο μπαρ, ήταν κάτι ψηλές καρέκλες, κάθομαι, βγαίνει μια ξεδοντιάρα, καμία 40. Ψυχούλα. Τι είναι αυτή η ξεδοντιάρα, κάτι πεσμένα. Πεσμένα, όχι. Αλλά εσύ το σπυράκι. Δεν είχε τότε Αλβανίδες, Ρωσίδες και τα λοιπά. Κεράσι ποτό, να κτλ. Ελληνίδα. 45 φέτα. 42 χρονών. Ναι. Και βάλε ένα ποτό. Βάλε τη λέει ένα τζιτζιμπίρι. Τζιτζιμπίρι. Λέω τι είναι ένα ντονάκι το τζιτζιμπίρι. Ναι. Δώσε κανένα χειμωροδάκι εδώ πέρα. Δεν έχουμε προπόνηση. Άμα αρχίσουμε και τα τζιτζιμπίρια τελειώσαμε. Πήρε ένα-δύο τζιτζιμπίρια. Ναι. Ναι, αγώνα εδώ. Άσε να λέει ο Αντωνάκης και τα λοιπά, πάμε να φύγουμε. Τι κάναμε, ρε Αντωνάκη. Πότε επιδείξουμε, ρε Αντωνάκη. Πάμε σε άλλο μπαρ. Τα σπυράκια μας, Αντωνάκη. Πάμε σε ένα άλλο μπαρ. Πάλι. Ξανά ψιλοκάδισμα. Πάλι τζιτζιμπίρι. Πιάνει μια 35 χρονών εκεί με κάτι. Ανεβήκαμε, λέει. Πόδια ψηλά, ιστορίε. Καλή αυτή. Καλή. Για να λε πόδια ψηλά, σ' άρεσε. 16 αυτή, 36 για να είναι μαγριά εγώ. Ναι, σωστό και αυτό. Γριά την έβλεπε. Το μαλί τη γριά που λέμε. Πίνει άλλα δύο τζιτζιμπίρι. Ο Αντωνάκη γίνεται το μάτι σαν του κόκκινου θολόνα που έχει πα. Με πήγε σε άλλο δύο μπαρ, ρε Αντωνάκη, λέω, θα κάνουμε τίποτα, ρε Αντωνάκη. Μιλούσε αυτός εκεί, κερνούσε ποτά και τα λοιπά. Ρε φίλε. Έχει κάτι μάπες, ναι. Τέτοιες στα μπαρ αυτά. Ναι. Ίδιος ο προπονητής. Έπρεπε να το καταλάβεις από την αρχή, ρε φίλε. Με το πόνι θα σε βγάλει, ρε φίλε, να βγάλετε μωρά. Είναι δυνατόν. Καλύτερα παίζω δύο να πήγαινες, ρε γόρι μου. Πω. Με το πόνι ο Τζιτζιμπίρης. Φοβερό σκηνικό. Αλλά το σπυράκι σου ήταν θανατηφόρο, έτσι.
Δοκίμασε και εσύ λέει ένα τζιτζιμπίρι. Ένα τζιτζιμπίρι. Στην Τούμπα έτσι τα λέγανε. Ναι. Ναι. Αλλά τελικά τζίφο. Ούτε τζιτζιμπίρι ούτε τίποτα. Μείνατε με τον άξονα. Είχε ένα μαγαζί τα, ένα μαγαζί τα τζιτζιλόνια να πούμε. Τζιτζιλόνια. Α, δεν είχε. Απέναντι από το εντευκτήριο τη ΜΕΝ μαζευόταν όλη η αφρόκρεμα τη Τούμπα. Δολοφόνοι, τοκογλύφοι, μαχαιροβγάλτε. Ναι, ναι, ναι. Εκείνο σε εκείνο το μπαρ. Εκείνο το καφενείο, τα τζιτζιλόνια να πούμε. Τα τζιτζιλόνια. Εγώ νόμιζα ήταν το τζιτζιλόνια που σ' άκουσα μαζί με γυναίκες. Όχι. Α, ήταν μαζί με όταν όλα καλά. Λάθος. Τζιτζιμπίρι. Τα τζιτζιλόνια να πούμε. Λάθος. Λάθος. Έσκασε μύτη. Τι έγινε. Τι είναι εδώ ψυχούλα μου. Χαρτάκι, χαρτάκι. Χάθηκε κανένα μάξι πάλι. Α, γι' αυτό μα έστειλαν και κάποια μηνυματάκια. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Γιατί ευχαριστούμε. Γιατί ξέρουμε τι έχει γίνει, να ενημερώσουμε τον κόσμο. 10 οχήματα εμπλέκονται σε καραμπόλα μετά το τούνελ με κατεύθυνση δυτικά. Πού? Στον περιφερειακό. Στον περιφερειακό. Σε ποιο ύψος έγινε η τράκα? Μετά το τούνελ. Ποιο τούνελ? Μετά το τούνελ. Μετά το τούνελ προς την Αθήνα. Γι' αυτό μου έστειλε και κάποιο μήνυμα. Εδώ πίσω, βραγιά. Μετά το τούνελ στην έξοδο προς Κωνσταντινούπολη, λίγο πριν. Και θέλω να ευχαριστήσουμε την Τροχέα, η οποία μας κάλεσε. Εμένα δεν μου ξαναδείχνει ποτέ. Μπράβο στην Τροχέα. Να ενημερωθεί ο κόσμος. 10 λεπτά και μας είπαν να ενημερώσει τον κόσμο κτλ. Έξυπνη Τροχέα. Σου λέει τώρα ακούνε 30-40 χιλιάδες κόσμος πώς έχουν. Μπράβο στην Τροχέα. Να ενημερώσουμε τον κόσμο, να δούμε τι γίνεται. Από το τότε μάλλον μας πει. Μπράβο στην Τροχέα. Το ξέρει το τότε. Τι είναι αυτό το τότε. Ανακριτικό Τροχέα. Βγαίνουμε βολίδα να πούμε. Το τότε βέβαια. Μπράβο στο τότε. Όταν πάτησε εγώ το ροχοπόδιο. Όχι, τάτος τότας. Όταν πάτησε ο τότας. Ο τότας ήταν και ευτυχώς ο ένας ήταν γειτονάς μου. Ναι. Μην φοβάσαι λέει. Αφή ο τότας. Το κάνουμε άλλο. Όχι, ο τότας ήταν ο ίδιος. Α, ήταν ειδική. Μην φοβάσαι λέει, δεν φταίς. Γι' αυτό μου έλεγε μήνυμα ο Σωτήρης και μου λέει συγγνώμη ρε παιδιά, αν μπορείτε να μάθετε γιατί λέει μέτωπο προς την Αθήνα είναι κολλημένος ο δρόμος και ανοίγουμε για ασθενοφόρα. Μία ενημέρωση παρακαλώ. 10 αμάξια μαζί. Ελπίζουμε να μην έχουμε κάτι άσχημο. Τα αμάξια ασθενοφόρα τι είναι. Δεν μπορεί κάποιος να χτύψει χέρι, πόδι, να έσπασε να κάτι. Γρατζουνίστηκε. Να γρατζουνίστηκε. Λοιπόν, εντάξει, προσοχή προς τα δυτικά μετά τα Κωνσταντινοπολίτικα στον περιφερειακό. Και μια συμβουλή από μένα. Ναι. Αυτό τον κολόδρομο τον περιφερειακό. Ναι, ρε, μην τον εμπιστεύεστε και τρέχετε. Κακύρωπη ο δρόμος, δηλαδή, πολύ κακύρωπη. Θέλεις να τρέξεις, τράβα προς Κατερίνη και έχεις καλό αμάξι. Βάλε την έκτη μέσα που δεν την έχω εγώ. Κοπάνα τα 140. Σου ετοιμάζω δώρο τώρα που ήταν του Κωνσταντίνου. Ένα αυτοκόλλητο να γράφει 6. Να το κολλείς πάνω στην ταχύτητα. Μην το κάνετε με ανάποδες κλίσεις. Τα λάστιχα δεν τα αλλάζετε. Αμορτισέρ δεν αλλάζετε. Πατάτε τα γκάζια. Μην τα κάνετε αυτά τα πράγματα. Μετά η έξοδη. Μία κοινωνική προσφορά του Κωστή Ραπτόπουλου. Νομίζω σήμερα είναι κατάλληλη μέρα να μιλήσουμε λίγο για την κίνηση στους δρόμους. Κάθε μέρα μιλάμε. Ναι. Αυτό το θέλω. Αυτό το θέλω από κάτω. Έτσι. Γιατί δεν ακούμε και μουσικούλα. Μπράβο, Κωνσταντίνε μου. Τα καλύτερα μηνύματα σήμερα περνάς. Τα τζιτζιμπίρια μας είπες. Τους δρόμους, τα λάστιχα. Τα τζιτζιλόνια. Το σπυρί σου το οποίο έτρεχε με 170 χιλιόμετρα. Ήταν εκεί κάτι. Θα ήθελα πολύ να σε έχω. Ο Πετρόχυλος με την παρέα του. Συμμαθητή θα ήθελα πολύ να σε έχω. Ναι. Συμμαθητή πολύ. Γιατί εγώ μετά τα 32-33 από τότε που παντρεύτηκα, σαν να τράβηξα λίγο χειρόφωνο. Άκου εδώ. Ναι, ναι. Εγώ διατηρώ σχέσεις φιλικές. Ναι, μόνο με συμμαθητές. Συμμαθητές. Έχουμε κάνει εκεί στο Facebook ρετρό 1986 απόφοιτη Δευτέρου Λυκείου Τούμπας. Και μιλάμε μεταξύ μας και συναντιόμαστε και τα λοιπά. Βρίσκεται και συμμαθήτες παλιές. Τώρα βρήκαμε και τις συμμαθήτες παλιές. Ναι. Μεγάλωσαν και αυτές βέβαια, αλλά εντάξει. Τι να κάνουμε. Σύντεψαν, αλλά είναι μερικές οι οποίες αθλούνται, προπονούνται και σύντεψαν. Σύντεψαν λίγο. Εντάξει, να κάνουμε. Και εμείς λίγο σύντεψαμε, Κωνσταντίνε μου. Δεν σύντεψαν. Δεν είσαι σε καλή κατάσταση. Και τα σπυράκια τα βλέπω δυναμίτη τα βλέπω. Τώρα την Παρασκευή. Πώς μου σκάσει κανένα και φύγει κανένα και κολλήσω εδώ στο τύπο. Τώρα έχουμε συνάντηση. Αλλά είναι πιο έτσι 5-6 είμαστε. Θα μαζευτούμε, με πήραν τηλέφωνο εμένα χθες το πρωί μετά την εκπομπή. Είσαι λέει για Παρασκευή βράδυ. Ναι. Λέω είμαι, λέω δεν έχω τρέχει. Αγόρια, κορίτσια ή μόνο αγόρια. Θα το δούμε αυτό. Γιατί εμείς κάναμε ένα reunion έτσι, πριν από 2-3 χρόνια. Μαζί είχαμε μια 100 άτομα το Λύκειο. Και ξέρεις τι διαπίστωσα. Τι. Ότι περισσότερες συμμαθήτες ήταν όλες χωρισμένες. Ναι, άκου, άκου, άκου. Όλες! Γιατί έχουν καλές σχέσεις από ό,τι φαίνεται. Ναι, πριν 10 χρόνια, πριν 12-13 χρόνια. Ναι, 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 ναι. Δεν ερχόταν συμμαθήτες, τις ζηλεύαν οι άντρες τους. Ναι, τώρα έρχονται. Τώρα τις πετάνε έξω, λέει ψηφίστε κάτω ό,τι θέλετε. Τώρα λέει πάτε να ηρεμήσουμε, να δούμε την μπάλα ήσυχα, έτσι. Θα σας πηδήξω χάρη, θα σας κάνω έτσι. Έτσι τις λένε. Μη Κωνσταντίνε, με βάζει κακά κύριο, μονομάτια. Θα πάμε απάνω στον ανθρώπινο και θα πεις τον έκανες χειρότερο, θα με λέει. Έτσι σε είπε, μάλλον. Ναι, τον έκανες χειρότερο. Πώς πήγε, έκανε λίγο ο Ανδρώνη όταν λέει. Ρε Κωστή. Όταν ο Ανδρώνης παίρνει τον πουλιανό και τον κόκκινο απάνω, ξέρεις, εμένα δεν με φωνάζει. Ναι. Και τους λένε. Εσύ Νίκο, δηλαδή σε φέραμε για να κρατήσει αυτό το. Το T-Rex, το δεινόσαυρο, ναι. Έχει κατορθώσει, μου λέει, έχει χαλάσει τον Γκουλιάνο και τον κόκκινο, του έχει κάνει σαν τα μούτρα.
σε έχει κάνει σαν τα μούτρα, σου λέει. Καλημέρα, λέει ο τριγλωσσάγωνο. Εσύ κουλ. Και τα λέει, αγχωμάρι. Θέρα, σύριο ανήμερο, ναι. Σε μιλάει ευγενικά και τα λοιπά. Ο κόκκινο παίρνει θάρρο και απαντάει. Απαντάει. Του λέω, θα σηκωθεί ο Αντρός και σου δώσει ένα μπάτσο λεπτό. Τελείωσε. Γεια σα. Γεια σα. Τι το αντιπτύσσει. Α, μαζί με το κάτω εκεί θα μαζεύεσαι. Σου λέει ένα πλακόνιλο με τη χερούκλα. Ωχ, άστο. Άσε να πείτε. Όχι, έχω άποψη. Του πάει να μιλήσει ο Αντρός. Παύλο, μου επιτρέπεις, είναι η χαρακτηριστική. Το μου επιτρέπεις είναι έτσι. Ναι. Είναι ευγενής όμως εγώ. Παύλο, μου επιτρέπεις. Είναι ευγενής. Περίμενε, ρε Γρηγόρη, περίμενε. Ναι, μιλάει τον Αντρός, λέει. Μεθόδο, έσταση. Άνω τελεία. Εγώ έχω πέσει από την καρέκλα κάτω. Ρε, μα με εκνευρίζει, σου λέω. Δηλαδή, αν είχα. Κάσε να τα πει ο άνθρωπο. Αν ο Αντρός ήταν νευρικό σαν και εμένα, έτσι όπω είναι εγώ, μάλλον. Θα σε δώσει κανένα μπάτσο να πούμε. Μη σταμάτα. Αναρωτική μια εβδομάδα. Πάρει λόγο κάτω. Όχι δύο μέρε. Ναι, ναι, ναι. Σταμάτα. Αλλά όταν λέει ρε σικούλ. Σε χάλασε, είσαι χειρότερο. Σε χάλασε. Καλημέρα στον τριπλοσάγωνο. Να είστε καλά, να έχετε όμορφη μέρα. Εάν ο Ολυμπιακό λέει είχε τον Πίσερβα, δεν θα τον πουλούσε, λέει 6 εκατομμύρια. Εντάξει, τώρα πα σε άλλη κουβέντα. Το πίστευα είναι και 31 χρονών. Δεν πουλούνται αυτά. Κοίτα, ο ΠΑΟΚ προσπαθεί να πάει στα μονοπάτια του Ολυμπιακού, να αγοράζει φτηνά, να πουλάει ακριβά και να παίρνει πρωταθλήματα. Ναι. Να αγοράζει αυτή φτηνά. Είναι σωστή συνταγή. Ναι, αλλά να αγοράζει φτηνά, να φέρνει φτηνού παίκτε, δεν με πειράζει εμένα, αρκεί να έχω ταχύτητα. Ναι. Εντάξει, δεν μπορώ, παιδιά, εκεί στον ΠΑΟΚ, αργούς. Φτάνει. Ναι. Δεν μπορώ άλλου αργού. Μπορεί να κουσούρι μου να πούμε αυτό, επειδή είμαι πολύ κινητικό εγώ. Το ποδόσφαιρο είναι πλέον γρήγορο. Ναι. Οι αργοί δεν έχουν θέση και όσοι είναι αργοί πρέπει να έχουν όλα τα υπόλοιπα τέλεια για να δηλαδή, παίξουν. Είμαι αργός. Ναι. Μάλιστα. Τι άλλο προσέτω, έχω μυαλό. Έχω καλές τοποθετήσεις, έχω υψηλή τεχνική και σκοράρω. Ναι. Έτσι είμαι αργός. Δικαιολογώ. Ναι. Δικαιολογώ για την Σούπερ Λίγκα, ναι. Για την Σούπερ Λίγκα, ναι. Δηλαδή ο καφές. Ναι. Του ΠΑΟΚ, ο Παντελής. Ο Παντελής. Ναι. Ήταν αργός. Ήτανε. Ναι, αλλά ερχόταν σαν τη γάτα από πίσω. Τσουκουτσούκου. Είχε καλά χτυπήματα της μπάλας. Είχε. Και σου έκανε από τα χαφ 10-11 γκολ στο πρωτάθλημα. Σου έκανε. Και στον αργόν, ωραίος ο Παντελής. Ο Στολτίδης. Αλλά ο Στολτίδης ήταν αμυντικό χαφ. Ήταν Στολτίδης. Ναι, δεν πειράζει. Χάφαρος. Χάφαρος. Ο Στολτίδης λοιπόν ήτανε, δεν ήταν γρήγορος. Κανονικό ήταν όμως, δεν τον έλεγε αργό. Κανονικό προ το αργό. Ναι, αλλά είχε πόδια χρυσάφι. Σκοράριζε με το κεφάλι. Είχε διαγώνια πάσα. Μάρκαρε. Δηλαδή τέτοιο μέτριο σε ταχύτητα να πω φίλε φέρε μου 5 τέτοιους. Τώρα που πεις Στολτίδη. Τώρα με φέρεις αργό, άτεχνο. Όχι δεν είναι άτεχνος ο Μίσιτς, μην το. Δεν είναι άτεχνος, θα το δεις και εσύ, θα το δεις. Πού θα το δω ρε κουλιά. Τώρα που πεις Στολτίδη. Θα δώσει λέει μία πάσα. Υποπίεση θέλω να τη δω την πάσα. Άσε τώρα στον ανοιχτό το κόρτο. Για το πρωτάθλημα το Λιβαδιακό και με εδώ πέρα με τους Πανετολικούς μια χαρά είναι. Έξω είναι το θέμα μπορεί. Στολτίδη τώρα που τον ανέφερες, για μένα είναι το καλύτερο αμυντικό χαφ που είχαμε τα τελευταία 15 χρόνια. Δεν ξέρω αν είχαμε άλλο τέτοιο. Τόσο καλό αμυντικό χαφ Έλληνας. Α, θα βάλω και το ακροατήριο σε μέσα. Ποιότητα, σε ποιότητα, ναι. Πέχταρος. Ναι. Πέχταρος. Γκολ με τη Λίβερπουλ, θυμάμαι. Πίσω δεν περνούσε τίποτα. Κέρδος. Δυνατό παιδί τα βρει. Πέχταρος για μένα ο Στολτίδης. Ναι. Το Στολτίδη και το Ζήκο. Ο Ζήκος. Ναι, μισό λεπτό. Γιατί δεν του πήρε ο Ρεχάγκελ. Ναι, ήταν πάντοτε το αιώνιο ερώτημα. Γιατί δεν του πήρε. Προφανώς υπήρχε θέμα μαναζερικό. Γιατί ήθελε να παίξει τρία στόπερ ψηλά. Ο τέταρτος που ερχόταν ψηλά τον Σεϊταρίδης πάνω από ένα 82, τέσσερις ψηλοί, είχε το Χαριστέα 5 ψηλούς και τα λοιπά και λέει εγώ θα την κάνω αργή την ομάδα μου και εγώ θέλω με να έχω... Λες ναι, και ναι, δεν μίλησα με τον Ρεχάγκελ, υποθέτω. Θέλω να έχω Βασινά με ένα 75 γρήγορο χαμηλά. Καραγκούνι με ένα 70 γρήγορο χαμηλά, Ζαγοράκι ένα 77 γρήγορο χαμηλά. Ναι. Θέλω τέτοιου είδους χαφ. Δεν τα κοντό Στολτίδη. Και παίρνω και. Κανονικό, και 1,85 και παίρνω έναν αργό. Ναι, και παίρνω ένα αργό. Δεν λέω για κοντό το Στολτίδη. Θέλω του κοντού και πήρα του κοντού. Και για αμυντικό χαφ πολλά γκολ, έτσι. Ναι. Πολλά γκολ ο Στολτίδη. Και παίρνω τον Τζιάρτα. Τρεις γρήγορους, χαμάλιδες και τον Τζιάρτα. Ναι. Αυτή είναι η συνταγή μου στα χαφ. Αν μπλέξω με Στολτίδη και Ζήκο, θα δημιουργήσω αργότητα στο χώρο του κέντρου χαμηλά και θα έχω προβλήματα. Άρα αυτός είχε τρία στόπερ και τρία χαφ σκυλιά του πολέμου. Δεν ήθελε. Τον ποιοτικό αργό Ζήκο, ποιοτικό αργό Στολτίδη. Και λέγανε αυτό. Ένας από τους δύο χωρούσε για μένα. Εντάξει. Χωρούσε, αλλά τη στιγμή που δικαιώθηκε δεν έκανε τίποτα. Όχι, λέει ο βοηθός του, λέει, είχε μάλωσε και με τα χωράφια λέει, από το ίδιο χωριό. Ναι, κάτι λακαμίες, άκουγες και τέτοια. Ο Στολτίδης, ο οποίος είχε βάλει 140 παιχνίδια με τον Ολυμπιακό 20 γκολ. Είναι πολλά για αμυντικό χαφ. 20 γκολ. Είναι σαν να βάζει ο Κάνιας τέλος πάντων για τον Πάο και ποιον άλλο ο Γκιγέρμε. Λίγα είναι. 20 γκολ. 140 μάτσε. Ναι, έβαζε ένα γκολ σε κάθε 6 παιχνίδια περίπου. 7. Από τα χαφ. Ναι. Ο αμυντικός χαφ, όχι το χτάρι, πίσω. Ναι. Και με τον Ηρακλή έβαλε 33 γκολ σε 230 παιχνίδια. Καλά, ο Ηρακλής είχε μικρή ομάδα. Εντάξει, έβαζε περίπου ο άνθρωπος, παιδί μου, 4 γκολ τη σεζόν περίπου. Κάπως έτσι. Έβαζε 4 με 5 γκολ. Αμυντικό χαφ μια χαρά είναι. Μια χαρά είναι. Δηλαδή,
Ο Κούις και ο Μπαλής που βάζανε από 15, τι ήταν δηλαδή. Ο Κούις δεν ήταν αμυντικό χάφρυση. Τι ήταν ο Κούις. Δεν ήταν αμυντικό. Ο Ντίνο, εντάξει, okay, ήταν, έβαζε γκολ πολλά ο Ντίνο. Με το κεφάλι έβαζε. Ο Κτίνο τώρα, βλέπει τον Ντίνο σαν τον Αδρώνη Στάλιν, ίδια κοπιά είναι. 10 γκολ θυμάμαι μόνο εγώ που έχει βάλει στο Σαργκάνη. Ναι, εντάξει. Ο Σαργκάνη ήταν, με έχει πει, ο κακό μου δαίμονα ήταν, λέει, αρτί κουφάλο Μπαλής, έτσι με. Ο Κωνσταντίνο ο Πετροτό που μα ακούει το φιλαράκι. Μα ακούει, λέει. Ο Κατσουράνη Νίκο, αν το έπαιρνε λίγο σοβαρά, θα έφτανε σε ομάδα επίπεδου Ρεάλ από δεξιά. Μπακ μέχρι δεκάριο έπαιζε. Ναι, ναι, ο Κατσουράνης ήταν πολύ εργαλείο. Ναι. Καταρχήν, ο Κατσουράνης είχε μια ευλογία. Μπορούσε να σου βγάλει επίθεση, αντεπίθεση και να σου την κάνει τέλεια. Δηλαδή από 45 μέτρα να σου κάνει παλιά και να βγάλει 3-2, 3-3. Υπέροχος παίκτης. Υπέροχος παίκτης ο Κατσουράνης. Γρήγορος ήταν. Γκολ είχε. Γκολ είχε. Γκολ είχε. Μαρκαρίσματα είχε. Υπέροχος παίκτης. Πεχτάρα μεγάλο ο Κατσουράνης. Αν το πρόσεχε λίγο, όντως μπορεί να έπαιξε. Έχουμε δει Ζήκους, Κατσουράνηδες, Ζαγοράκηδες. Έχουμε δει, ξέρω εγώ, Μπασινάδες. Έχουμε δει Καραγκούνηδες. Έχουμε δει Τσιάρτες. Ζαγοράκηδες. Ναι, το είπα. Α, τον είπε, και τώρα έχουμε το Σακόφ και έρχεται αυτή η βαλούτα τώρα που φέρατε. Κάτσε, ρε, να εδώ λέει. Κούλο Μίσης έχει σουτ και κάθε την πάσα, λέει. Είναι μια κλάση τουλάχιστον πάνω από το Μαωρίσιο. Θέλουμε εξάρι όμως ρεγαμότο. Ναι. Λέει ο Πάρης. Ναι, 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 ο Μίσης ήρθε για οχτάρι. Ναι. Είναι ξεκάθαρο. Και με το δικό μου σκεπτικό, έτσι πως το συνδέεται το πάζλ, δεν θα είναι νέος ο ΠΑΟΚ. Ούτε με Σαχόφ, ούτε με Κάνιας. Καλά θα κάνει. Ναι. Καλά θα αυτό κάνει. Αντιλαμβάνομαι εφόσον τον κλείσαν για 1,5 χρόνο. Καλά θα κάνει. Καλά θα κάνει. Βέβαια. Εντάξει. Δεν μας χαλάει. Φτάνει ο Λουτσέσκου παίζει με οχτάρι για τους άλλους. Μπορεί να θέλει και Μίσης και Μαωρίσιο και να έχει και ένα εξάρι να τρέχει πιο πολύ. Δεν αυτό. Ξέρω τι θέλει. Πάντως ναι. Στο σύγχρονο ποδόσφαιρο βλέπεις Αγγλίες και τα λοιπά. Τα εξάρια υπάρχουν, αλλά υπάρχουν και ομάδες με 3 οχτάρια. Τα οχτάρια όμως κάνουν δουλειά. Φρεωσάρι το, ναι. Τον Καντέ τον έκανε οχτάρι. Ναι. Και βλέπεις, πατάει περιοχή, σκοράρι, ναι. Βάζει γκολ. Δεν κάνει οχτάρι, αλλά πίσω έχει γίνει το. Εντάξει. Το πισινό, το ανοιχτό είναι ο Σάρι. Άρης. Υπάρχει δυσκολία με Φετφατζίδη. Τι δυσκολία έχει. Παίρνει πολλά λεφτά ο Φετφατζίδης. Το θέλει προσινόν, ο Φετφατζίδης είχε κάνει 3 συμβόλαιο. Έτσι με τον Ολυμπιακό. Ναι. Με πολλά λεφτά που Άρης δεν μπορεί να τα δώσει, ούτε να τα δώσει, ούτε να τα αναφέρει δεν μπορεί. Ναι. Για να πάρει το Φετφατζίδη. Να πάρει το Φετφατζίδη. Στο καλό και να μα γράφει. Δεν. Χθες όμως άκουσα το μεσημέρι, έκανε μια σωστή προσέγγιση. Μπορεί στον Άρη αυτός ακριβώς. Να έκανε κάτι διαφορετικό γιατί θα βρίσκει περισσότερους χώρους. Και δεν θα έχει την πίεση του Ολυμπιακού. Ο παίκτης είναι πολύ καλός έξω από την περιοχή. Απλά θέλει μια συνεδρία, να πούμε, μεγάλης περιοχής. Ναι. Θα πάει σε μια ψυχολόγο και θα πει: θέλω να μου κάνεις μια συνεδρία μεγάλης περιοχής. Το στείλω, αδερφή μου. Στείλω, θα σου δώσει κάτι βρωμοφάρμακα και τα σύντηρη. Ναι. Παράξε. Μέισον. Πρόβλημα με Τόνζο. Δύσκολο να προλάβει και αυτό στο μάτσα με τη Λάρισα. Ναι. Έχουν μαζευτεί πολλά προβλήματα για τον ναι. Άρη. Με τη Λάρισα. Ας χάσει. Στο Βαραγιάννη που έβλεπε διπλό, του πω: πάρε την ισοπαλία και φύγε. Ο Βαραγιάννη πήγε 50 χρονών και είναι ο παδό. Παλίκαρο, μ' αρέσει, φίλε. Είναι παθιάρης. Ναι. Ό,τι κάνει το βλέπεις που παθιάζει. Άμα δεις τον Βαραγιάννη στον δρόμο. Ναι. 48-50 χρονών. Ναι. Έτσι το παρουσιαστικό του. Ναι. Και του πεις ρε φίλε τι ομάδα είσαι. Θα πεις Άρης κατευθείαν. 100%. Αυτή η μάπα 100%. Εκεί. Τα ανοιχτά χρώματα. 100%. Κάνει μπαμ, φωνάζει, βγάζει φωτάκια από πάνω και λέει με Άρης, είναι Άρης, Άρης, Άρης. Ναι. Δεν το συζητάμε. Έχει μάπα, αλλά πούμε ναι. Έχει ευγενική προσωπικότητα. Ναι, βλέπει. Πάντω να σου πω κάτι. Να σου πω και σένα κάτι. Λέγε. Και σένα μα έβλεπε στον δρόμο, για Αριανό θα σε περνούσα. Ναι. Ναι. Για εξή με. Για εξή. Όποιο δεν τον θεωρεί επικίνδυνο είναι μπούφο. Μπούφο, ναι. 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 Αυτά τα χρώματα που είπε, τα καστανό έτσι, ναι. Πιο πολύ προσωνάρι. Εμεί είμαστε λίγο πιο σκούροι, ρε παιδί ναι. Μου. Ναι. Πιο μαυρό. Έχουμε και τον Νίκη με το σουβλί, με το κάκα. Με το κάκα, ναι. Τρέχουν λέει και δεν προλαβαίνουν λέει στον Άρη. Ναι. Τι τρέχουν τώρα, τρέχουν. Περιμένουν λέει τον Καρυπίδη να έρθει Δευτέρα ναι, να κάνει ένδεξη τύπου. Μην τα τραγικοποιείτε. Τα πράγματα στον Άρη είναι απλά. Δεν έχει λεφτά, αλλά είναι σωμένος. Ναι. Λοιπόν, το καλό είναι να μην κάνει ανοίγματα, να κάνει μια περιορισμένη. Πήρε χρήματα από τις αποχωρήσεις Γκολάσο και Μαυράη. Ο Άρης γλιτώνει χρήματα. Δεν μπορεί να γλιτώσει 100 χιλιάρικα. Ναι. Λεμάκες βρήκαν τον τρόπο, του άλυσαν τα συμβόλαια ναι. Και πήρε φραγκάκια. Ναι. Γιατί ήταν ακριβά τα συμβόλαια αυτά τα ναι. Δύο. Εδώ στην πόλη βλέπουμε δύο πράγματα. Ναι. Το ένα είναι ότι ο Σαββίδης φαίνεται ότι κλείνει την κάνουλα. Είναι 100% βέβαιο αυτό. Δεν την κλείνει. Την κλείνει. Την μικραίνει γιατί υπάρχει φάπα από το Finance. Να ξέρει. Μην δικαιολογεί. Δεν δικαιολογώ, σου λέω το ρεπορτάζ. Μας έχετε πρίξει με το Finance. Κωνσταντίνε Πέτρος, θέλω να βγεις ρε φίλε. Γιατί με εμένα εδώ. Δηλαδή όταν μπαίνατε μέσα κάθε χρόνο 15 εκατομμύρια. Γι' αυτό επειδή μπαίναμε. Τώρα δεν μας παίρνει να ξαναμπούμε. Τώρα θα βγαίνετε. Δεν μας παίρνει. Άκου σου λέω. Υπάρχει θέμα με το Finance. Γι' αυτό είμαστε και λίγο μαζεμένοι. Και έπρεπε να πουλήσουμε κιόλα. Υπάρχει θέμα. Τι να κάνουμε. Θα μας πιάσει η αστυνομία η εφορία του. Ποδοσφαίρου, τι να κάνουμε τώρα. Εγώ, φίλε, ναι.
Άμα σου λέει μόνο δίνεις, μόνο δίνεις. Πού τα βρίσκεις, τι κάνεις. Καλό λογιστή πρέπει να έχεις. Καλό λογιστή. Ναι. Σωστό αυτό. Financial fair play. Ο λογιστής ο καλός μπορεί να κάνει μια μέτρη επιχείρηση πολύ μεγάλη, πολύ δυνατή. Μπορεί να σε κατακλέψει ο λογιστής. Ναι, γι' αυτό πρέπει να είναι έμπιστο άτομο. Μετά μπορεί να ξέρει από το λογιστήριο τι γίνεται και να σε απειλεί ο λογιστής. Ναι. Μετά όμως, ναι. Λάκω ο λογιστής. Φιλαράκι, μήπως μπορείς να κάνεις ένα κλικ στις διαφημίσεις να πάρω μια κασερόπιτα. Θέλει να πάρει κασερόπιτα ο ηχολήφτης μας. Θα πάμε σε break. Εσείς μείνετε εδώ. Δεν τρώει αυτός, κάνει πρωτεΐνες. Αυτός κάνει πρωτεΐνες, είναι πέδαρος, δεν το βλέπεις εσύ. Δεν κάνει βλακίες. Πέδαρος είναι. Λοιπόν, έρχεται ο Κωνσταντίνος Βαραγιάννης, το αριανάκι μας. Ναι. Έτσι, ο Μαμαλάκης. Ναι. Θα επιστρέψουμε αμέσως μετά τις γραμμές. Ναι. Έχουμε πραγματούδια να πούμε. Αρκετά. Ναι. Ενημέρωση. Θα περιμένουμε και τον νικητή του διαγωνισμού. Ποιος είναι. Δεν ξέρουμε ακόμα. Α, θα το δώσουμε. Μπράβο. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο. 8 μετά τις 9. Rap and cool εδώ στο Μετρόπολ 95 και 5. Με Γιάννη Διτσιράπη σήμερα βέβαια στα ντεκ, στα πλήκτρα. Έξω είναι η Σμαράγδα μας. Γραμμές ανοίγουμε, Κωνσταντίνε. Να μιλήσουμε για μπαλίτσα. Ε? Μπαλίτσα τι θες να μιλήσουμε για τους ανάστες που γιορτάζουν χρόνια πολλά. Τους είπαμε, τους ξαναλέμε. Το παραμύθι των γιορτών. Καλημέρα, μπρο. Λέω Καντέ έπαιζε Γαλλία. Οχτάρι. Χώρια που έχει μεγάλη ποιότητα που δεν έχει και θέμα, λέει. Ναι, για τα οχτάρια που μιλούσαμε νωρίτερα, έτσι. Και για τους ποδοσφαιριστές που ξεχώρισαν και διακρίθηκαν. Πάρ' τον οχτάρι, δώσ' του 25 μέτρα παραπάνω που του δίνει ο άλλος και σαν επιθέσεις, τρώγε τα γκολ και πάνε τέταρτο στη βαθμολογία για να το πάρει η Λίβερπουλ για η Σίτι. Κάνε εσύ γι' αυτό. Κοιτώτε έναν τρίτη. Πάρε εσύ και βγες τέταρτο. Ναι. Με τον Καντέ οχτάρι. Και βάλε τον Αλπικουθάιτ από δεξί στόπερ δεξί μπακ και βάλε στην ευθεία αυτό το φλόρο να πούμε τον Νταβίτ Λουίς με τον Μαλί να πούμε τον Κατσαρίδα. Με τον κουστάρι του Νταβίτ Λουίς. Με τίποτα. Προχθές πάλι τους ξελάθους όμως και κολλάκι έδωσε. Ρε τι Νταβίτ Λουίς, ρε. Έχει κάτι Βραζιλιάνος. Έχει κάτι μαύρο σέντερμπα, κάτι βόδια. Καλά, εμένα μου αρέσει πολύ ο Κουλιμπαλί της Νάπολη παιχτάρα. Είναι εκτείνος. Ο Νταβίτ Λουίς τώρα για ο Βαντάικ της Λίβερπουλ είναι παιχτάρα μεγάλη επίσης πίσω. Πολύ μεγάλη παιχτάρα. Ο Βαντάικ. Σαν στόπερ. Αυτή είναι στο ναι. Τώρα. Πάμε γραμμούλες, έλα, ο κόσμος περιμένει. Κάτσε ο Νταβίτ Λουίς σαν τρίτο στόπερ, ο Αλμπικουθαέτα, ο Τζάμπα Κώστα ερχόταν μπακάφο, ο Αλόνσο από την άλλη μεριά, πεσμένος και ο Αλόνσο. Ναι. Πολύ πεσμένος. Καλημέρα σας, Λενίκο, μπορεί να μας πει ο προπονητής του Ολυμπιακού πώς εξηγεί πριν το μάτς με τον Μπάστο δανεισμό του Μάνου που βλέπει ανεξήγητα πράγματα να γίνονται. Γιατί αυτό δήλωσε χθες ο Μάτης. Βλέπω, λέει ανεξήγητα πράγματα να συμβαίνουν. Τρίζει καρεκλίτσα του και βλέπει ανεξήγητα ναι. Πράγματα. Για πάμε στα Κροατόπουλα. 90-90-90 να πούμε καλημέρες, να σχολιάσουμε την επικαιρότητα. Έλα φίλε. Έλα φίλε. Ναι, εγώ είμαι. Εσείς, καλημέρα. Ένας είσαι, δεν είναι άλλος. Δύο. Ναι, έλα. Πώς από Μόναχο άκουσα μόνο. Χρήστος, ο Χρήστος από Μόναχο. Έλα Χρήστο. Λοιπόν, καλημέρα και στους δύο εκεί πέρα. Καλημέρα. Δώσε λίγο ήχο. Πω λίγο, χθες άκουγα το μεσημέρι λίγο την εκπομπή του Μπούζο. Χθες. Ναι. Και ανατρίχεσα και μη είχε να κλάψω ρε παιδιά, γιατί άκουγα να πούμε θρίλερ για τον παίχτη και τον θέλει η Τζένοα και τον θέλει η Ρώμα και ποιος άλλος τον θέλει δεν ξέρω και παλεύουμε και εμείς. Η Τζένοα μαζί με τη Στουτγκάρδη. Ναι, λοιπόν. Και σκέφτηκα και λέω, δηλαδή τέτοιος παιχταράς πρέπει να είναι αυτός, δηλαδή τέτοιο θρίλερ δηλαδή δεν έχω ξανακούσει. Καλά, λοιπόν, στον Πάκο έχουμε ακούσει πολλά θρίλερ με τα γραφικά φίλοι πάντως. Ναι, απλώς θέλω να πω να επισημάνω λίγο. Ναι. Είναι, η αγορά του είναι 2 εκατομμύρια, πώς είναι για... Παραπάνω θα βγει το μαλλί γιατί στη Ζέσκα αυτή κάνει παζάρια καλά. Ωραία ρε, εσύ να πούμε Νίκο, δεν θέλεις. Ναι. Λοιπόν, ναι, άκουμε λίγο. Αφού θέλει να δώσει 2 και 2 και κάτι, θα του βγει 2 και κάτι. Δεν μπαίνει στον Μπέρκ που είναι και έτοιμος και να, για ένα χρόνο πόσο δει και να βάλει. Ο Μπέρκ δεν κάνει 2 και κάτι ο Μπέρκ. Ο Μπέρκ πρέπει να πληρώσει κανένα 2 εκατομμύρια στην ομάδα του να τον πάρει τώρα και άλλα 2 τον χρόνο. Ρε φίλε, πάρε τον Κεσέρου, το ίδιο πράγμα είναι. Ή τράβα πάλι να πούμε αυτό το Γέντρεξ, να πούμε. Τι ρε σειρά αυτό που λέει, δεν κατάλαβε τι γίνεται. Δεν έχει λεφτά ο Πάουκ αυτή τη μεταγραφική περίοδο. Μα τα πάνε και οι φίλοι του Κουτσολιάκου. Δεν θα κουνηθεί το χρήμα. Τέλειο, μην περιμένετε τώρα να πάρετε κανένα παιχταρά Γενάρη, μήνα με 8 βαθμούς. Εδώ δεν παίρνει ο Ολυμπιακός μέσω μείον 8. Κατάλαβες τώρα τι γίνεται. Είναι υποβαθμισμένο το πρωτάθλημα. Ναι. Παιχταράδες δεν έρχονται. Και ο Σαββίδης σου λέει δίνω. Το πήρα το πρωτάθλημα. Εδώ δίνω και το Γενάρη τώρα. Γιατί να δώσω. Εντάξει. Εγώ δεν μου λες, Ραπτόπουλε, μπορώ να πάρω στην κλήρωση μέρος. Είσαι στο μέτρο.gr, στο ίντερνετ. Πάνε συμπλήρωση τη λίστα με το όνομά σου. Δεν τον κόβω να ξέρει τα πλήκτρα να τα χτυπάει. Όχι, βέβαια δεν έχω ανάγκη μου τώρα. Τα ξέρει, ρε, γιατί αν τα ξέρει. Απλώς ήθελα να πω και το εξής, γιατί χτες λίγο εκεί που άκουσα, ήθελα να πω ότι που έχουμε για το παιχνίδι ΜΑΤΣ ΠΑΟΚ Ολυμπιακός που έχουμε το Φλεβάρι. Ναι, 10 του μήνα γίνεται. Ναι, 10. 8 του μηνός, αν θέλετε, μπορώ να.
Να σας πάω όχι σε μια μπουγάτσα που είναι η καλύτερη μπουγάτσα της Θεσσαλονίκης. Μπουγάτσα της Θεσσαλονίκης. Τρως μπουγάτσα Κωνσταντίνου. Όχι, κλείνει τις αρτηρίες. Κλείνει τις αρτηρίες μπουγάτσα. Και εγώ τις αποφεύγω τις μπουγάτσες. Κάτι άλλο, ένα καφεδάκι ευχαρίστως να πιούμε. Ένα κρυθαράκι με παντζάρια. Α, που ανοίγει τις αρτηρίες. Λίγο τυράκι μέσα, ένα. Ναι. Τώρα μπουγάτσες να κάνουν λύπη εκεί στις αρτηρίες. Έχεις δίκιο, Κωνσταντίνε. Να θέλουμε καλά 5.000 να μας τις ανοίξουν, άστο να πάει στο διάλογο. Για να ξέρεις, η καλύτερη μπουγάτσα είναι εκεί στο πάστε εκεί που του καλού και πέρα στο, για τη Χαριλάου, δεξιά που πάει για την Άχη Θαράποντα εκεί στη γωνία, ο Σάκης. Ο Σάκης. Μάλιστα. Τα λέμε, αγόρι, να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Πάντως η Τζένοα, μια από το σχολείο. Η Τζένοα, σπίτι, ναι, θα πάει τώρα δουλειά. Η Τζένοα λοιπόν. Πριν από 6-7 μήνες πήρε τον Πολωνό Πιόντεκ πάλι από την Πολωνία 4 εκατομμύρια. Τον πουλάει τώρα. Τον πούλησε χθες. Στην Μίλαν. Πόσο? 10 εκατομμύρια. 40. 40. 40 εκατομμύρια. Τελείως. Πήρε τέτοιο μαναράκι πάλι από την Κορώνα, από μια ομάδα της Πολωνίας. Ο Πιόντεκ έβαλε 10 γκολ στο πρώτο εξάμηνο. 40. Πάμε, η ώρα πάμε, του καλημέρα, λαού. Η ώρα του λαού. Όπως είναι ο Κωνσταντίνης, στην εκπομπή του λαού. Ναι, ναι. Χαιρετούσε όμως όλο τον κόσμο. Μανάβηδες. Όλο τον κόσμο. Μπουγατσατζίδες, καλημέρα. Καθυστερεί τον κόσμο. Πάμε. Ναι. Καλημέρα. Έλα, φίλε. Καλημέρα, να βοηθήσουμε λίγο τον κόσμο που είναι στο δρόμο για, το, για αυτό που έχει γίνει. Εννοείται. Καταρχήν, τι έγινε ακριβώς. Λοιπόν, εγώ πέρασα, κατέβαινα από πανόραμα και πέρασα ακριβώς από πάνω από τη γέφυρα που βλέπεις δεξιά τον περιφερειακό σου. Έχει γίνει πριν το τούνελ για τα κοσμοπολίτικα. Α, πριν το τούνελ, πριν, μάλιστα. Πριν το τούνελ, είναι στην έξοδο που είναι δεξιά που λέει για ελαιώνες, κουνάρι και ακριβώς πάνω από εμάς, ακριβώς πάνω μπράβο. Από εμάς. Λοιπόν, εκεί πέρα είναι όλα σταματημένα πριν κανένα τεταρτάκι, 20 λεπτό περίπου πέρασα. Πώς έγινε εκεί, πώς έγινε πλάκι το ιστορικό, πώς είναι, τι έγινε. Είναι, δεν ξέρω πώς έχει γίνει, έχει πάντως σταματημένα μάκια, είναι σταματημένα, είναι κομμένος ο περιφερειακός, δεν κυκλοφορεί δεν δηλαδή τίποτα. Τους, μπράβο, τους έχουν σταματήσει. Προσδυτικά, έτσι. Προσδυτικά. Ωραία. Προσδυτικά. Ωραία. Είναι ωραία. Δεξιά από απορριμματοφόρο μέχρι την Ταλίκα σταματημένα. Mm-hmm. Πρέπει να γίνει καλή, δηλαδή, καλός ασυρμάς. Ναι. Και με αποτέλεσμα να γίνεται πανικός μέσα, έτσι. Δηλαδή, Πηλαία, Φουρνάρι, Πανόραμα, γίνεται πόλεμος, παιδιά. Μάλιστα. Παιδιά, έχει σταματήσει ο περιφερειακός προσδυτικά. Το 90... πριν το τούνελ. Πριν το τούνελ, ναι, πριν το πριν τούνελ. Πριν το τούνελ. Το 90% των ατυχημάτων στη Θεσσαλονίκη γίνεται σε αυτόν τον κολόδρομο το περιφερειακό. Εκεί, και τώρα, κυρίως τι έγινε, εδώ, δεν γνωρίζω. Πριν δεν μετά το τούνελ. Ναι. Πριν το τούνελ, γιατί πέρασα από πάνω. Εγώ κατέβαινα ότι Τζον Κένετι πέρασε από πάνω και το είδες. Και το είδες. Παλίκαρε, χίλια ευχαριστώ. Χίλια ευχαριστώ σε όλο τον κόσμο. Να είστε καλά, παιδιά. Τι απικία είμαστε. 10 οχήματα. 10 οχήματα έχουν εκεί. Τρακάρ, γίνεται ένα χαμό. Εντάξει, έγινε το κακό. Τώρα περίμενα. Θα του πούμε να προσέχουν. Να προσέχουν, σωστά. Ο Ολυμπιακός δεν παίρνει κουμπαράκι, λέει, γιατί παίζει μπάλα. Εμάς δεν πονά τα μάτια μας. Εμείς ο κόσμος είπαμε φτάνει με τις μεταγραφές. Καλημέρα από το Ερυθρόλευκο Μόναχο. Πάμε, κόσμο. Πάμε, θα τον απαντήσεις. Όχι. Όχι. Καλημέρα. Καλημέρα. Κωστή, έλα. Έλα, έλα γλυκό μου αγόρι. Σε ψάχνει και το απόγευμα. Έλα, ναι. Σε ψάχνει όλη μέρα. Με ψάχνει αυτός. Αυτός κοιμάται και το πρωί εσένα σκεφτά. Θέλω να σε φιλήσω. Α, να είδες. Έλα. Τα αγαπώ, ρε ραφτή. Μην κάνεις καμιά γρήπη, μην έχεις. Όχι, τίποτα, υγιέστατος είναι. Ναι. Υγιέστατος. Θέλω να σε φιλήσω. Τελείωσε τα δίφραγκα του Ιβάν, δεν υπάρχει άλλο χρήμα. Έτσι φαίνεται. Τελέθαν όλε. Τελειώσε. Δεν έχει τίποτα ο καημένος, τίποτα. Έχει... Τελειώσαν ό,τι ήταν να δώσει το έδωσε. Φαϊνάσα fair play έχει βρει. Τίποτα άλλο δεν θα βγάλει, κανένα μαξούλι. Α, κανένα μαξούλι. Δεν μπορεί να δώσει παραπάνω χρήματα αυτή την περίοδο. Τι να κάνουμε, ακούστε λίγο τις ειδήσεις. Τότε τι μας πρίξατε με τον Μπέργκ. Ποιον Μπέργκ, ρε. Γιατί μας πρίξατε με τον Μπέργκ, αφού δεν έχει χρήματα. Δεν το ξέρετε. Ο Πάουκ δεν ασχολήθηκε με τον Μπέργκ. Άσε που δεν ασχολήθηκε. Άσε τώρα δεν ασχολήθηκε. Πώς δεν ασχολήθηκε. Δεν ασχολήθηκε. Ασχολήθηκε μια χαρά. Συνέδευση του Μπέρκα τώρα το Γενάρη είπε: εγώ δεν έχω καμία κρούση. Είχε κάτω στην Αθήνα. Άρα, αλλά έρχομαι Ελλάδα, είπε ο Μπέρκα. Οκ. Αλλά κρούση δεν έχω. Δηλαδή λακαμίες τους λέγαμε με τον Μπέρκα. Ήταν ένα πιθανό σενάριο. Μπορεί να άρα λέει, η αλήθεια είναι: δεν έχουμε φράγκα, θα πάμε σε φτηνοδουλειές. Τελείωσε. Ναι. Αυτό είναι. Πάμε. Ωραία. Τα λέμε, Βέρεια. Επόμενο, καλημέρα. Φυλάκια από τη Βέρεια. Ο φίλος αυτός θα σέψαμε και το απόγευμα. Τι σκύλος. Σέψαμε. Πού είναι ο Κωστής, λέω, δεν έρχεται τώρα. Καμιά φορά μπορεί να σκάσει μύτη. Ναι. Μετά τον αλέφαντο, αλλά δεν ήρθε. Ναι. Σέψαχνε. Χθες δεν είχα αλέφαντο, σήμερα έχω. Ναι. Βρε, σου λέω τρέλα. Αυτός κοιμάται, ξυπνάει. Ραπ, 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 λέει. Ναι. Καλημέρα. Έτσι. Έλα. Έλα. Καλώ το να. Έλα, φίλε. Καλημέρα, καλημέρα. Μια χαρά σα ακούμε. Ναι, βέβαια. Εγώ δεν σας ακούω καλά, παιδιά. Στο περιφερειακό είναι σταματημένος για να βοηθήσουμε τον κόσμο. Πάμε. Από τον Άγιο Παύλο που βγαίνουμε. Ναι, ναι. Από τον Άγιο Παύλο. Ναι. Έχει κλείσει ο δρόμος εκεί στον κόμπο που είναι ο Μαρμαρίδης τέλος πάντων. Όσοι βγαίνουν περιφερειακό να αποφύγουν να έρθουν εδώ. Η τροχιά τους στέλνει όλους προς τη Βούλγαρη.
Δηλαδή από ανατολική πλευρά. Ναι. Και όσοι βγαίνουν από Καλαμαριά για τον Άγιο Παύλο, έπρεπε να σταματήσουν το περιφερειακό, είναι ποτηριασμένο τελείω. Μάλιστα. Κοινώς ο κόσμος να μην πάει, να μην επιλέγει περιφερειακό γιατί θα μπλέξει. Είχαμε ατύχημα με 10 οχήματα, τα είπαμε. Ευχαριστούμε, αδερφέ. Να σε καλά, παλίκαρε, να σε καλά. Καλημέρα στο Σαββίνιο, έχουμε χαιρετίσματα. Τι κάνει αυτό το πουτάκι. Δεν ξέρω το τρελό αγόρι αυτό, τι κάνει το αριανάκι μας αυτό, έτσι. Αριανάκι. Ναι, από τα λίγα, μαζί με τον Βαραγιάννη. Καλημέρα, και αυτός έτσι, τέτοιο. Δεν το βλέπεις και λες την Αριανός. Κιτρινοπός. Ναι, ναι. Κουτινοπός. Ναι. Γαλανομάτι. Ναι, τα παλικάρια του, τα ρώτησε η ομάδα, τα έβγαλε. Του βρήκα τι προάλλε κάτι πέδαρου έβγαλε. Τι πέδαρου έβγαλε, ένα παίζει στον Άρη. Παίζει, αλλά τι ομάδε τώρα μην πούμε, επειδή τι ομάδα είναι όμω, δεν μα είπε. Πού να ξέρω. Όλοι πάω που είναι. Σόπα. Άρρωστα, πάω ξάκερε σου λέω. Πλάκα κάτι. Ναι, όχι. Καλημέρα. Καλά, ρώτα μετά. Αυτό που παίζει στον Άρη είναι Άρη. Βρε άρρωστα, πάω ξάκερε σου λέω. Όχι. Τρει έχει. Όχι, τρεις. Σου λέω. Άντε, όχι. Καλημέρα. Έλα, φίλε. Καλημέρα. Καλημέρα. Έλα, αγόρι μου, καλημέρα. Εγώ πέρασα το πρωί από εκεί την ώρα που έγινε το τροχαίο. Α, μάλιστα, για πες. Πώς έγινε. Είχε πάγο ο δρόμος κάτω. Και γλιστρούσαν τα αυτοκίνητα. Ένας χτύπησε στην μπαριέρα, πήγε στην απέναντι μπαριέρα, του έφυγε ο προφυλακτήρας. Ναι. Και μια κοπελίτσα από πίσω με ένα κόκκινο μικρό κουρσάκι καθόθηκε σε έναν άλλον, τον μπάρισε. Η κοπέλα. Εγώ πέρασα, μια κοπέλα πρέπει να ήταν μέσα, ναι, γιατί είδα τον αερόσακο τώρα, έφυγα, δεν σταμάτησα. Ναι. Και από πίσω μετά, την ώρα που έφευγα, άνοιξα και το παράθυρο και άκουγα κράκα, κρούκα, κράκα, λέω θα γίνει χαμός εδώ πέρα τώρα. Και γινόταν ντόμινο. Εσύ πρόλαβες και οριακά τη γλίτωση δηλαδή. Οριακά τη γλίτωσα, έτσι ακριβώς έγινε. Παιδιά. 19 είχε οχήματα. 19 οχήματα είναι τώρα που μου στέλνουν παλικαράκια που είναι εκεί. Δεν σταματούσε το αυτοκίνητο με τίποτα, παιδιά. Με τίποτα. Άρα είχαμε πάγο κάτω και γλιστρούσα και φεύγαν σαν ντομινό όλα τα μάτια. Δεν φταίνε. Δεν φταίνε τα παιδιά. Τα πάρει, πατούσαν φρένο. Δεν φταίνε. Πατάω κι εγώ φρένο και δεν βλέπω να σταματάει το αυτοκίνητο. Κόβω το τιμόνι και την κάνω. Παιδιά, ίσα ίσα που πρόλαβα και πέρασα. Φοβερό. Φοβερό, εντάξει, νομίζω ότι έπρεπε να το δούμε λίγο αυτό το θέμα. Εκεί παγώνει, είχαμε χιόνια. Να τα ξυλώσουμε ναι, όλα ναι, τα. Ναι, ναι, παιδιά. Φοβερό. Θα τα αφήνω, παιδιά. Να σε καλά, καλό δρόμο. Άντε ρε, πάω κάρα, αγόρι μου, να σε καλά. 19 οχήματα λέω χιλιάς που ήταν εκεί πριν από λίγο. Εγώ τσακώθηκα με έναν εχθές. Ναι, γιατί. Κατέβαινα, τι καινούριο είναι αυτό, κατέβαινα, το πρωτότυπο. Κατέβαινα από την Πορφύρα. Μάλιστα, εγώ. Εκεί προς τα κάτω. Ωραίο ψαράκι έχει η Πορφύρα. Ναι, κατέβαινα. Ναι. Έχει δυο σταυροδρόμια. Αυτός που κατεβαίνει προηγείται ο δεξιά. Ναι. Δεν έχει ο δεξιά στόπ. Ναι. Έχει και πάγο και εγώ πάω σαν την πάπια. Ναι. Το ένα σταυροδρόμι πατάω για να δω με την ταχύτητα Δευτέρα. Ίσα ίσα που πάει τα μάξι, ανάβει τα φώτα αυτός από πίσω. Μπιπ, καλά κάνει. Δεύτερο σταυροδρόμι, ξανά προσεκτικός εγώ, μην έρθει καλά μηχανάκι. Μπιπ πάλι αυτός. Μπιπ πάλι αυτός. Χειρόφωνο. Oh, λέω γιατί κονάζεται μαλάκα, έτσι ακριβώς. Ναι, ναι, γιατί κονάζεται, ναι, γιατί ναι. Με αγχώνεις του λέω. Ναι. Δεν ξέρεις ρε ηλίθεια, του λέω ότι ο δεξιά έχει προτεραιότητα, βλάκα του λέω. Ναι, τον έλουσες κιόλας με κάποια κοσμητικά και τελικά τι είπε ο φίλος. Σημασία δεν με έδωσε. Α, βόδαρος. Φώναζα εγώ, έκανα και τα λοιπά. Βόδαρος. Με έγραψε κανονικά. Ναι. Βόδι όρθιο του λέω, μανόβοδο. Ναι, ναι, ναι. Βαλκανιότρου και ναι, 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 τον έσωσε, ναι, ναι. Άκουγε ο Ανέστητος, ήταν χοντρός. Ναι. Ανέστητος. Μέχρι να σηκωθεί, να βγει από τα μάξα, έχει τελειώσει και η μέρα. Εγώ ανέβασα 150 σφιγμούς. Αυτός χαλαρός. Αν ανέβαζε αυτός ήταν επικίνδυνος όμως. Ναι. Αυτός αν ανέβαζε με τόσα κιλά που μου είσαι σφιγμούς, η πίεση θα χτυπούσε κόκκινο, γι' αυτό προφανώς ξέρεις μη. Εσύ, ναι. Εγώ πάω σαν προσεκτικός. Είσαι πάρα πολύ προσεκτικός οδηγός. Στα σταυροδρόμια σταματάς πάντα ένα μηχανάκι να περάσει. Exactly. Φταίς δε φταίς. Γιατί να μπλέξεις να πούμε. Έτσι. Μπράβο Κωνσταντίνε, σήμερα είσαι εξαίσιος στην οδηγική συμπεριφορά. Και έχει παγίδες, τι κόντρα να βάλω. Έχεις βάλει κόντρα με τον κόκκινο. Μα τώρα σε 50 μέτρα πίσω. Έβαλες κόντρα με τον κόκκινο, ρε γόρι μου. Τι ρε στάρε ψυχούλα μου. Μέχρι να. Πάνω που λέω ότι είσαι ο Σταθάκης εδώ, είσαι μέχρι ο, να ο άνθρωπος. Σε πίστα πήγαμε. Α, σε πίστα. Σε πίστα να πούμε. Καλημέρα. Ναι. Πάμε, μη φλιαρούμε άλλο. Έλα, φίλε. Ναι. Καλημέρα. Καλώς να το είναι και πρώτο θέμα πλέον και στην τηλεόραση το κομφούζιο από καραμπόλα. Έχουμε κύριε, και πάμε στον κόσμο. Έλα, φίλε. Πάμε. Ναι. Έλα, γεια σας, παλικάρια. Καλώς ο να. Του πρωινού τμήματος. Έτσι. Λοιπόν, πρωινή βάδια. Τι έγινε, παιδιά, με μεταγραφές, τι μας έλεγε. Δεν έχει λεφτά να δώσει ο ΠΑΟΚ και θα πάρει φτηνοδουλειές. Φίλε, δεν ισχύει αυτό το πράγμα που λέει ο Κωνσταντίνος. δεν ισχύει, τι να πούμε. Να λέμε πράγματα δεν ισχύουν. Ναι. Εγώ λέω αυτό που δεν ισχύει για τον Κουλιανό. Ναι. Καλά, καλά. Ναι. Ο ΠΑΟΚ δεν δίνει λεφτά για μεταγραφές, θα πάει σε φτηνοδουλειές. Θα πάει σε μπαλώματα. Δεν δίνει γιατί υπάρχει το θέμα με το financial fair play. Ναι, τι δικαιολογεί financial fair play. Υπάρχει κόφτη. Πώ να σα το πω, υπάρχει κόφτη. Δεν δίνει λεφτά και αυτά περί Μπέρκ ήταν μουσια. Γέρους και αργούς θα πάρει. Δεν παίρνει γέρους. Ή θα πάρει κανένα ταλέντο. 24 δανεικό. Είναι ο ένας, 22 είναι ο άλλος. Τι γέρους. Ο ένας είναι αργός και ο άλλος δεν ήρθε.
Ναι. Ο άλλο τον έναν τον πήραμε, εντάξει, τον Μίση. Ο Μίση τον πήραμε και σύμφωνα με αυτά που γνωρίζουμε ο Πάουκ. Ο Σβιντέρσκι, πώς το λένε αυτόν τον Πολωνό. Ο Σβιντέρσκι είναι πολύ δύσκολη περίπτωση. Ένα λεπτό, Αρκουγιανέ. Ναι, αγόρι. Σας υποχρεώνουν να αγοράσετε τη ρήτρα 4 εκατομμύρια με αυτόν. Δεν έχει ρήτρα αυτός. Ποιος δεν έχει ρήτρα. Ο Σβιντέρσκι. Ο Σέντερφορ. Ποιο σέντερφορ. Το σέντερφορ που είναι να πάρετε. Ο Πολωνός. Στην Τζένοα που θα πάει. Ναι, ο Πολωνός, ο Σβιντέρσκι. Έχει. Όχι, όχι, δεν έχει. Παζάρια κάνει. Πόσο κάνει αυτός. Ξεκίνησαν το 2,2, η Τζένοα δίνει 2,5. Αυτός πόσα θέλει. Α, το συμβόλαιο του. Πόσα θέλει αυτός. Αυτός παίρνει λίγα, εκεί παίρνει 100 χιλιάρικα. Άμα το δώσει 500-600 θα πει και ευχαριστώ. 500 του δίνουμε εδώ. Ναι. Και 2,5 Τζένοα, 3. Ναι. Δεν τον πάρετε. Δεν τον πάρουμε, λες. Φτηνοδουλειά θέλετε. Φτηνοδουλειά. Φτηνοδουλειά ημιτασιών, να πούμε. Ναι. Χάλασε, ξέρω εγώ, το ψυγείο. Τρύπησε, πα στο Μπετ Μεζά, πόσο κάνει το ψυγείο, 100 ευρώ. Καλά μεταχειρισμένο έχει με 30. Βλέπω να τον είναι. Ανακοινώνει ο Πετρωτός στα πόδια. Εντάξει, εάν, ναι, μακάρι. Εάν είναι να πάρουν καμιά σαβούρα, α μην πάρουν καθόλου. Γιατί να σωστός! Πάρουν. Εδώ μου αρέσει ο φίλος. Αν να πάρει κάτι που δεν το θες, μην παίρνει και τίποτα. Μπορεί να πάρει τον Κασέρου, να πούμε. Τον Κασέρου. 800 θέλει η ομάδα, 600 αυτός, φτηνό δουλειά είναι. Αυτός να ξέρει δεν είναι καθόλου κακή. Είναι ημιτασιόν ανταλλακτικό. Αυτό θα πάρουν για καλά φτηνό. Τι ρε παιδάκι μου, καταλαβαίνει. Ο Πάοκ είναι 8 βαθμούς απάνω, έχει τον Ολυμπιακό εδώ. Εντάξει, έχει το μαξιλάρι, έχει κάποια μάτια τα οποία θεωρούνται προσιτά. Ο Ολυμπιακός λέει: παίζω καλή μπάλα, δεν ασχολούμαι, δεν παίρνω παίχτες. Δεν δίνουν, ούτε ένα δίνει λεφτά, ούτε άλλο. Δεν το κατάλαβε. Κοροϊδεύουν τον κόσμο. Και ο Ολυμπιακός. Βρέ, αγόρι μου, μη ζορίζεσαι με τις αιμορροίδες. Ο Ολυμπιακός και ο Πάοκ κοροϊδεύουν τον κόσμο τους. Δίσε θα κάνουν μεταγραφές και θα πάρουν βαλούτες. Άντε μπράβο, τελείωσε. Εγώ θα πω Γενάρη μήνα. Βαλούτες και οι δυο. Φύγε φίλε, καλημέρα, να είσαι καλά. Γενάρη μήνα πάντως να ξέρεις, καλημέρα Πασάμου. Γενάρη μήνα. Καμιά μεγάλη και σοβαρή ομάδα δεν είναι παιδί σοβαρά. Μη μας πρίζετε τότε. Καμία μεγάλη ομάδα στον πλανήτη. Τότε μη μας πρίζετε με τις μεταγράφες. Βαλούτες θα πάρει. Μα πρέπει να πάρεις, εδώ έφυγε ο Πρίγκοβης. Πρέπει να βρεις αντικαταστάσεις. Για βαλούτα να τον τριναντικαταστάσεις. Βαλούτα. Ο Πολωνός θα είναι βαλούτα, πώς τον έρχεσαι, Σπαρτάλο. Πάρτονα. Άμα τον πάρω θα λες Δευτέρα. Πάρτονα. Ναι. Μην πάρεις αυτό το Κεσέρου. Έλα φίλε. Και ο Κεσέρου δεν είναι κακή επιλογή. Πόσο κάνει. Ο Κεσέρου. Ο Κεσέρου, πόσο θα πληρώσει στην Λουτογκόρη σε 1 εκατομμύριο να τον αγοράσει. 700.000. 700, 600 αυτός. Ναι. Αυτό θα πάρει. Δεν κακή επιλογή για 6 μήνες να τελειώσει. Πάρ 32 χρονών τη βαλούτα και τελειώσαμε. Μας πρίζει. Νίκος Στεφανίδης. Νίκος Στεφανίδης. Νικόλα, έχεις 30 λεπτά από τώρα και 25 χοντρικά. Μέχρι παραπέντε να επικοινωνήσεις για να μπει στην λίστα για τους 12 μισθούς. Αργούμε. Καλημέρα. Λέγε. Καλημέρα. Έλα, φίλε. Καλημέρα, καλημέρα Κώστα. Καλημέρα Νίκο. Ω, το φιλαράκι μου, ο Ντένις ρε εσύ. Αθήνα, μόλις, Νίκο, μόλις έφυγα από το εξοχικό, από το Ρέντι, μόλις έφυγα. Τη λαχανεγορά κάτω, εκεί που πάμε και παίρνουμε διπλά. Ναι, μόλις έφυγα από το εξοχικό και ανεβαίνω για Αθήνα, έχει μποτιλιάρι το σύμπαν, μην λέτε μόνο για Θεσσαλονίκη και εδώ ο Κυβισσός είναι να μας φυλάει ο Θεός. Τώρα μόλις είδα εικόνες και από Αθήνα γίνεται παζουλισμός όντως στους δρόμους. Παζουλισμός. Μόλις έχω φύγει από το Ρέντι, ανεβαίνω για την Αθήνα. Ναι, ναι. Πήρα να σας πω μια καλημέρα. Καλά ξεκίνησε. Παοκάρα. Φαντάζομαι ότι είμαι στο. Φαντάζομαι να περάσω στο Κυβισσό και να ακούς Μετρόπολη στην Αθήνα. Είναι τρέλα. Πώς γίνεται αυτό τώρα, πώς μας ακούς, πατάς το κουμπί, τι γίνεται. Ίντερνετ, το τηλέφωνο. Έχω το τηλέφωνο συνδεδεμένο στο ράδιο, στο αυτοκίνητο. Ιντερνετάκι. Τώρα αυτό που λέω και Κουλιανό στην Αθήνα, στο κέντρο της Αθήνας, δηλαδή δεν υπάρχει πουθενά. Ναι, ρε Ντένις, εγώ τρελαίνω για την προφορά σου αυτήν, αρεσί. Με μελιώνεις, με κάτσεις κασεράκι σε τόστι. Να ξέρεις. Κοίταξα, εμείς μιλάμε διαφορετικά. Εσείς επάνω έχετε άλλο. Ξέρω, εγώ να μιλάω στην Αθήνα, μου λένε ρε, εσύ έγινε Θεσσαλονίκη. Όσο πάθε πάνω και μιλάω Θεσσαλονίκη, του λέω τα δικά σας και μπερδεύω τη δική μου εδώ πέρα. Όταν μιλάμε εσά. Χθες ξεπούλησες. Χθες ξεπούλησες η λαϊκή μόλις μας πήρες. Χάμος, την ώρα έγινε κουρτίνα. Κουρτίνα ήταν. Κουρτίνα, μιλάμε για κουρτίνα. Παιδιά, να καταλάβεις με το που λέω, πάω και κάνω έτσι. Έχω μπροστά μου 6 άτομα. Και λέω τώρα τι να σου πω, έχασα τη γλώσσα μου. Λέω τώρα άστο, δεν μπορώ να μιλήσω. Κουρτίνα είναι κουρτίνα. Μετά δεν θα πουλήσουμε πράγματα. Δόξα τω Θεώ, σήμερα είμαι χαλαρός γιατί φορτώνω για το Σαββάτο, σήμερα χορεύω. Παλίκαρος είσαι. Παλίκαρος, σε περιμένουμε πάνω να ξέρεις. Θα έρθω, ναι, όταν θα είναι. Παλίκαρος, κουρτίνα. Μήπως καταφέρω να είμαι και με τον Όφη επάνω να σας δω από κοντά. Έγινε. Τα λέμε. Καλές κουρτίνες να έχεις. Καλές κουρτίνες. Αύριο Πασάμου, άντε. Αύριο είναι η κουρτίνα η μεγάλη. Τα λέμε. Γεια σας. Ωραίος είναι ρε φίλε. Μπα, γρήγορος, αρέσει μου. Τέτοιος θέλουμε. Καλημέρα. Μάλιστα. Καλημέρα. Μάλιστα. Καλημέρα φίλε, εσύ που βλέπεις τηλεόραση. Καλημέρα. Καλημέρα σας κυρία μου, καλημέρα. Εγώ, μιλάω με εσάς. Εσείς βέβαια, πήρατε τηλέφωνο. Ναι. Κοπέλα είσαι ή αγόρι μικρός ηλικία. Κοπέλα είναι, κυρία.
ναι, είμαι. Και είμαι και ΠΑΟ και ΟΛΕ και ΟΦΗ και Πανιώνιος και μακάρι να μπορούσα να πηγαίνω σε όλους τους αγώνες. Πόσο χρόνο είσαι, πιτσιρικάς είναι. Πιτσιρίκα, η κυρία είναι σου λέω. Κοπέλα αγόρι είναι. Πιτσιρίκα είμαι, πιτσιρίκα. Πόσο είστε, κυρία μου, αν επιτρέπετε. Δεν μπορώ να πω την ηλικία. Ωραία, ναι, σωστά. Κακή ερώτηση αυτή, είναι λάθος. Την κλείσαμε στραβά. Κλείστε με από τον αέρα να σας πω την ηλικία μου και μετά συνεχίζουμε. Ωραία. Τι ήθελες να μας πεις τώρα. Να... Λοιπόν, ναι. Εγώ καταρχήν πήρα για να δηλώσω συμμετοχή σε αυτό το διαγωνισμό που κάνετε. Επειδή δεν μπορώ να βγάλω άκρη με το μέτρο sport.gr που λέτε. Ωραία. Δεν μπορώ να το βρω. Άκουσε με λίγο καλή μου τώρα. Θα επικοινωνήσεις στο διάλειμμα έξω στα 390 να μιλήσει με τη γραμματεία να σου πούν ακριβώς τι και πώς. Γραμματεία θα επιλέξω. Ναι, γιατί εμείς τώρα είμαστε ο νερ, έχουμε ξέρει, δεν γίνεται, κάνουμε δουλίτσα εγώ, τώρα. Εγώ παρόλα αυτά χάρηκα. Και εμείς χαρήκαμε, εννοείται, ακούσα μια ωραία φωνή, πλάκα μας κάνεις. Χαρά μας, να παίρνεις έτσι κατά λάθος κάθε μέρα. Ήθελα... Θα παίρνω, να είσαι σίγουρα. Να είσαι καλά, κορίτσι, μια χαρά. Λένε, ναι, αγόρι μου. Γιατί τη ρώτησε πόσο χρόνο είναι. Γιατί είπε ότι είναι κοριτσάκι μικρό, γι' αυτό λέω αποκλεί να είναι μικρό. Εγώ την έκοψα 35 τουλάχιστον. Εσύ μικρή την έκοψε. καλημέρα. Έλα, φίλε. Τι πράγμα. Σου βγήκε αυθόρμητα. Μου βγήκε, ναι, μου βγήκε, όντω. Και λέει ο Φερέτης που είναι φίλο μα. Τι λέει ο Φερέτης ο Τζόρτζ. Πε το Κουλιανό, λέει. Έχει αρχίσει και ξεφεύγει, λέει. Ξεφεύγω, λέει ο Φερέτης. Έχει, λέει, ένα ταλέντο. Καλημέρα, φίλε, μισό λεπτό. Ένα λεπτό, ναι. Έχει ένα ταλέντο, λέει, να βγάζει, λέει, τα απόβλητα από την ψυχή των ανθρώπων. Ναι. Πρόσεξε, λέει, μου λέει, γιατί λέει. Θα τη φάτε με Κουλιανό, θα το πει. Έτσι έλεγε ο Φερέτης. Τον είχα και δάσκαλο τον Φερέτη. Ναι, γιατί δικό μου παιδί, εγώ τον έβγαλα, λέει. Ναι, ναι. Καλημέρα, έλα, φίλε. Ναι, φίλε. Καλημέρα, παιδιά. Καλώς τον, καλημέρα. Να ενημερώσω λίγο για το ατύχημα. Βέβαια. Έχει γίνει ένα ατύχημα προτού το τούνελ που πήρε ένα παλικάρι και ενημέρωσε που τα βλέπα από ψηλά. Ναι. Και το πρώτο πιο σοβαρό ατύχημα έγινε μετά το τούνελ ακριβώς. Δύο γίνα δηλαδή. Εκεί που είναι τα πολλά αυτοκίνητα. Δύο γίνα δηλαδή ατύχημα. Αυτό μα. Ναι, αυτό είναι ένα δύο. Προτού και ένα μετά. Και για άρα, συγγνώμη, τα 19 καραμπόλα έχουμε γίνει δηλαδή δύο καραμπόλες. Ναι. Ένα είναι προτού μπει στο τούνελ προς δυτικά. Ναι. Και ένα είναι αφού του βγεις που είχε και δύο τουμπαρισμένα εκεί πέρα. Γι' αυτό και έχει κλείσει για κανένα δύο χιλιόμετρα απόσταση από ό,τι είδαμε και από την τηλεόραση ο δρόμος. Μάλιστα. Ναι, έχουν εκτρέψει από το πανόραμα όλα τα αυτοκίνητα και από το. Θα έχουμε πρόβλημα τώρα μέσα στην πόλη αναγκαστικά. Γιατί αυτός ο ταλαιπωριακός, γιατί δεν είναι περιφερειακός, ταλαιπωριακός είναι, βοηθάει τουλάχιστον λίγο. Γενικά, να ενημερώσουμε λίγο τον κόσμο, επειδή δεν ξέρω, έχει ξεχαστεί, δεν ξέρω τι γίνεται, ότι το πρώτο πράγμα που παγώνει, να ξέρουν, γιατί στο σημείο που έγινε το μεγαλύτερο το ατύχημα μετά το τούνελ, είναι γέφυρα. Να ξέρουν ότι ο κόσμος το πρώτο πράγμα που παγώνει. Κάτω από τις γέφυρες, δεν βλέπει ήλιο καθόλου. Είναι η γέφυρα. Γιατί. Στο οδόστρωμα, από κάτω η γέφυρα είναι ανοιχτή. Από πάνω είναι το οδόστρωμα, πιάνει υγρασία και γίνεται και το δεν πέφτει και ήλιος κιόλας. Εμένα μια φορά ως άπειρο οδηγό, έσωσε ο πατέρας μου. Ναι. Με την ευγένεια από τον. Να σε καλά, παλίκαρε μου. Ευχαριστούμε πολύ, να ξέρει. Ευχαριστούμε. Βοηθάς κόσμο πολύ. Με την ευγένεια από τον διακατήχη. Ναι, βέβαια. Πήγαινα εγώ, ήταν παγωνιά, ο δρόμος καθαρός και ήταν μπροστά στο 300-400 μέτρα γέφυρα. Κόψε ρε λακαμά μου λέει. Ναι. Κόψε ρε βλάκα. Ναι. Να έτρωγε στον Πινελί και από τα 300 μέτρα νωρίτερα. Γιατί βρίζε του λέω, τι θες να πω και τα λοιπά. Ναι. Στη γέφυρα ρε πάγω θα γυρε φελέ με. Ναι. Κάτι ήξερε ο έμπειρος. Ναι. Κάτι ήξερε. Σταματάω στα 30-40, όντως ήταν έτσι. Μαλά. Μη χειρόφρενο εδώ. Ναι. Προς χειρόφρενο κάνουμε κάτι τετακέ. Νίκος Στεφανίδης, ο νικητής. Νίκος Στεφανίδης έχει ακόμα 20 λεπτάκια μάλλον προς τον παρόν. Θα απολαύσουμε κάτω από τις γέφυρες, δεν πιάνει ήλιος, είχαμε πάγο, είχαμε χιόνι, έχουν μείνει... Και άμα δούνε κάτι το οποίο ας πούμε πρέπει να σταματήσουν και να κατεβάσουν ταχύτητα καλύτερα παρά να φρενάνε. Ακριβώς. Δηλαδή έχουν Τετάρτη με 60, βάλε μια Δευτέρα πάνω. Έτσι, να εμπειρία τώρα, είδες, άκου Μπινελίκη, κάνε τέτοιο, τα μάθαμε όλα. Έτσι. Σμαράγδα Μπασάκο, επιστρέφουμε τελευταίο ημίωρο. Τίρεσε μουτσάκιο. Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε 37 μετά τις 9. Καλό πρωινό να έχετε. Μετρόπολης 95 και 5. Rap and cool με Δίτσι στο production. Ψάχνουμε τον Νικόλα Στεφανίδη για να μπει στην χρυσή κλήρωση για τους 12 μισθούς. Ο Γιώργος ο Μπέις λέει καλημέρα cool και rap από το χιονισμένο λιτόχωρο. Κάργα Αελάρα λέει, νίκη με τον Άρτη Κυριακή, Γιώργος ο Αελάρας.
Έχουμε Super League, δεν τη σχολιάσαμε. Δώσε λίγο το μικρόφωνο εδώ, Δίτσι, Δίτσι, Δίτσι. Δώσε λίγο εδώ, έλα γόρι μου, έλα. Κλειστό το είχε. Ναι, δεν ακουγόταν. Σιγά, σιγά, σιγά. Ναι, έλα τώρα, πάμε. Δεν το λέω, πάμε. Ε, γιατί δεν το λες. Τρεις φορές θα το λέω τι είμαι. Ε, τι τρεις φορές. Με πάνε στον κόλλο. Ναι, είδες κάτι να πεις για το Λάρισα Άρης. Διπλό ημίχρονο έχει τελικό. Διπλό ημίχρονο, μπορεί να βγει και να χάσουμε τώρα το Περικέτη. 15 είναι αυτό που λες. Διπλό ημίχρονο έχει τελικό. Πάμε γραμμές. Ναι. Πάμε, καλημέρα. Καλημέρα και στους δύο. Καλημέρα, καλημέρα φίλε. Αοξάρα μια ζωή, να ρίξω και το σύνθημα, έτσι. Αοξάρα. Ναι. Ε, μία είναι η ομάδα στην Βόρεια Ελλάδα, μετά τον ΠΑΟΚ κάτι, να μην αδικήσω. Ε, καλά, παράρτημα του ΠΑΟΚ έγινε, εντάξει. Ε, ποιος το είπε αυτό, Κωστή. Εγώ το είπα, ποιος θα το έλεγε, εγώ θα το έλεγα. Αυτά είναι του Κωστή. Σ' αγαπάμε, πρέπει και να πεις αγαπάμε. Με το Μουζενίδη, άμα πάρετε πόντο, θα είναι άμα κινδυνεύετε εσείς και άλλοι έχουν πιάσει το στόχο. Άστο. Μάλιστα. Όπως με τον Κόκαλη ήσασταν κυρίες, θα είστε τώρα με τον ΠΑΟΚ. Αλλάξατε κόμενο. Δεν θα σχολιάσω, δεν θα σχολιάσω. Αλλάξατε κόμενο. Εντάξει, τόσα χρόνια να αλλάξουν, Κωνσταντίνε, με μια κόμενα. Δεν θέλω να έχω κόντρα με τον Κώστα. Δεν θα βγάλεις και αποτέλεσμα, είσαι χαμένος από χέρι. Γιατί να μην βγάλεις. Ναι. Άκουλε. Έλα δε φούλε. Να πω λίγο για αυτό που έχω ζήσει τώρα στους δρόμους. Για πάμε, ναι, έλα γορέ. Κλειστά, Νικολάου, Πλαστήρα, Μαρτίου, Βασιλής, Όλγας. Ένα χάμο σου πήγε να πετάξει το αυτοκίνητο. Όχι, ήθελα να πω στα απομάνια να πάρω κάτι φόρμε. Πώ γίνεται σε αυτή την πόλη κάτι να γίνεται στον περιφερειακό και να έχει μπλοκάρει μισή πλευρά τη πόλη. Φίλε, πόλη 1,5 εκατομμυρίου χωρίς μετρό, αυτό ναι. Είναι το αποτέλεσμα εάν μπλοκάρει ο περιφερειακό. Γίνεται όλη η πόλη γιάχμα. Είναι νόμος, νομοτελειακά θα γίνεται χαμό. Αφού αναγκάζονται εκατοντάδες αυτοκίνητα να μπαίνουν μέσα στην πόλη που δεν θα έπρεπε να μπουν. Ο κόσμο μετακινείται με τα αυτοκίνητα, γεια σα. Πείτε και τίποτα για τη χθεσινή μεταγραφή. Είναι πολύ κοντά Εξάνδης, ένα Βραζιλιάνο από Τουρκία. Βραζιλιάνο από Τουρκία. Καλό παιχτάκι, ναι. Και να στείλω και χαιρετισμούς πριν κλείσω στους φίλους μου εκεί στη Ξάνδη, στα Παόκια, στο Στάθη του Παπαδόπουλου, στον Δημήτρη Ναευαλιώτη και τον Δημήτρη Αντωνιάδη, την Αοξάρα την ψυχή. Φιλάκια και στους δύο, bye. Να σε καλά, πέδαρε. Παπαδόπουλος. Παπαδόπουλος, ο Στάθης είναι και φιλαράκι μας. Του στείλουμε καλημέρες, έτσι. Παλίκαρος. Ναι. Λοιπόν. Για ποιον να λέει τώρα, τον Ντίρεσταμ λέει για την Ξάνθη, μάλλον αυτό να λέει που απέξει το Μίκαλ Ντίρεσταμ. Λοιπόν, καλημέρα, ναι! Καλημέρα! Κωστή! Την εκλεκτή κυρία, τι έχουμε σήμερα στο φούρνο? Δεν ξέρω, δεν έβηκα ακόμα πάνω. Να. Όταν λες απάνω, τι είστε, πάνω? Πάνω είναι η. Πάνω όροφο και κάτω όροφο είσαι. Εγώ στο πρώτο. Εντάξει. Είσαι. Πάνω είναι η νύφη, δεν ξέρουμε ναι, ακόμα. Ναι, ναι. Πρωινό τι φάγαμε, κυρία Δώρα, παπάρα, τι φάγαμε? Όχι. Όχι. Ναι. Καφέ γαλλικό. Γαλλικό, ωραίο. Σουβλάκια, σουβλάκια! Σταμάτα, σιβρέ. Θα κάνω το ελληνικό καφέ. Α, γαλλικό, ελληνικό, δεν τρώτε κάτι, κάτι τι, ένα κουρκουλουράκι. Όχι, όχι, κάνω και τρώω. Α, μάλιστα, ωραία, ωραία πράγματα. Ο άνθρωπος που ζει πάρα πολλά χρόνια και περνάει, δεν τρώει πάρα πολύ. Ναι. Δεν φορτώνει το στομάχι του με αηδίες. Έτσι. Δεν τρώω πολύ, αδέκατα δεν έτρωγα. Όλοι οι άνθρωποι οι λιγόφαγοι ζουν πολλά χρόνια. Εγώ απορώ την κόρη μου που είναι λιποβαρής, αδύνατο, και να φάει το παιδί, να φάει το παιδί. Βρεάζει το να φάει να ζήσει 100 χρόνια. Τι να φάει. Καλύτερα δύνατη να είναι παραπάνω. Έχει δει κανένα χοντρό να γερνάει εκτός από τον μπάγκαλο και τον βουτσάνο. Όχι, αγόρι μου, αντίνατη να είναι. Βέβαια. Πλάτη. Ναι, βέβαια. Έχει δει κανένα χοντρό να γερνάει. Όχι. Δεν είδες λοιπόν. Μάλιστα, κυρία Δώρα μου, την αγάπη μας να σε... Έλα, σε πήρα να σου πω... Τι, τον Άρη πώς το βλέπεις? Αύριο. Ναι, εμείς με την νίκη τον αύριο και εσείς την Κυριακή με στη Λάρισα, έτσι. Ναι. Να ξέρεις, γιατί εγώ τον Άρη τον συμπαθώ αναγκαστικά για σένα πλέον και για το κουμπαράκι μου, όχι τον συγκεκριμένο δίπλα, τον άλλο τον κουμπαράκι μου που είναι αριανός. Ναι, τον καημένο. Ναι. Πλαϊνός ήταν αριανός, ο μπαμπάς του αριανός ήταν. Εντάξει. Αλλά το... Πρόβλημά του ήταν. Πρόβλημά του. Άκη με τους αριανούς γιατί έχει δίκιο. Του τον κατήτησα τον Άρη. Έχει δίκιο που τον κατάτησα τον Άρη. Μαζί σου είναι η κυρία Δώρα. Βέβαια. Μαζί σου, κυρία Δώρα, την αγάπη μας. Έγινε. Καλημέρα. Έχουμε τον νικητή. Έτσι λέει εδώ. Α, στη 251 λέει ότι είναι ο νικητής. Νικόλα, καλημέρα. Αυτός δεν είναι σίγουρο ο νικητής. Ήτανε 19 οχήματα ενεπλάκησαν στην Καραμπόλα. Έτσι, είναι αδιανόητο. Είναι παντού πρώτη είδηση το θέμα με τον περιφερειακό. Και πριν από λίγο στο είδηση, Instagram. Πρώτη είδηση πάντα θα είναι κακή. Ναι. Δεν υπάρχει καλή είδηση. Ναι. Τα μέσα και τα μίντια πουλάνε την κακή είδηση. Σωστό. Το καλό δεν το πουλάνε. Το καλό το πουλάνε οι εκκλησίες. Οι εκκλησίες. Ναι, τι καλό πουλάνε. Για την αγάπη που λένε και τα λοιπά. Βέβαια στο συλλαλητήριο η ελληνική εκκλησία ακόμα δεν πήρε θέση. Ναι, δεν πήρε. Κάτι λοιπόν, κότα να πούμε, ναι. Πριν από λίγο ο Γιώργος Σαββίδης στο Instagram έγραψε
επί τούτου, μην περιμένετε κάποιο μεγάλο όνομα. Φτάνει, λέει, με τα μεγάλα ονόματα. Εμείς θέλουμε παίχτες για να κάνουν καλά τη δουλειά τους και να είναι νεαροί πλέον. Δεν σου είπα, φτηνοδουλειά θα κάνει. Ναι. Τα λέω εγώ τώρα, no τα big name, but something. Μάλλον άκουγε Μετρόπολης ο Γιώργος. Α, έχουμε βγάλει. Μπορεί να μας άκουγε. Μπορεί και να μας άκουγε. Ο Γιώργος μπορεί να μας άκουγε, του στείλουμε τα χαιρετίσματα. Big name, don't wait. Enough with big names. Μην περιμένετε μεγάλο όνομα. Φτάνει. But something faster than Mystis, λέει. Αλλά κάποιος πολύ πιο γρήγορος από το Mystis, λέει. We got already slow center. Έχουμε ήδη, λέει, αργό center for. Θα ψάξουμε, λέει. Μάλιστα. Okay. Γιώργο, πάρτε γρήγορους παίκτες. Ας είναι και να ξέρουν λιγότερη μπάλα. Αυτό λέει. Δεν θα πάρουμε μεγάλο όνομα, αλλά θα είναι γρήγορος. Γρήγορο. Πάει τελείως. Σας άκουγε πριν λίγο που λέγαμε fast, γρήγορος. Να τη σε πιάνουν τον κόλο, ρε, με τους αργούς. Γρήγορο. Γρήγορος ήταν και ο Νικόλας, ο Στεφανίδης. Νικόλα, καλημέρα. Καλημέρα, παιδιά. Πού σε, ρε, παλίκα, ρε, τι κάνεις? Μια χαρά, εσύ. Πού σε βρίσκουμε καταρχάς αυτή τη στιγμή? Στη δουλειά θα είναι ο άνθρωπος. Κάτσε, μπορεί να μην είσαι. Όχι, έχω σχολάσει από δουλειά, ήμουν νυχτερινός, νοσηλευτής. Ναι, νοσηλευτής, ε. Πού δουλεύεις, ρε? Παπαγεωργίου. Παπαγεωργίου, ποιο είναι εδώ κάτω? Όχι. Κάτω. Α, εδώ κάτω. Πολύ καλό νοσοκομείο. Πάρα πολύ καλό. Νικόλα, μας ακούς τακτικά, είσαι φαν του Μετρόπολης ή απλά άκουσες τον διαγωνισμό και είπες να πω? Εγώ από 12 χρονών είναι μόνιμα καρφωμένη γραμμή. Άρα, Νικόλα, και τι ομάδα είσαι? Τι θα είμαι? Τι να είναι, ρε φίλε? Τι να είναι, ρε φίλε? Το τουρκοραδιόφωνο ακούω όλη μέρα. Δεν είναι καθόλου. Δεν είναι καθόλου. Λοιπόν, με κόλλησε και kickbox, να φανταστεί. Α, πας και kickbox τώρα, ε. Δεν μου λες, δεν είναι ωραία προπόνηση? Δεν είναι προπονησάρα? Εξαιρετική. Δεν είναι προπονησάρα, ρε φίλε? Όταν τελειώνεις τη γυμναστική και μπαίνεις στον ντουζ. Ευεξία. Δεν νιώθεις μια ευεξία? Και εγώ ξεκινάω την άβδομα. Εσύ, ρε Κουλιανά, που Σεπτέμβριο ξεκινά. Ο Κουκουλιανός από το Σεπτέμβριο ξεκινάει την άλλη εβδομάδα. Ναι, αλλά έχασα 3 κιλά σε 10 μέρες, είδες. Πρόσεχε ό,τι διατροφή. Πάρεις κάποια πίτσα να φας. Όχι, δεν μπαίνω. Θα τα βάζεις πάλι. Έκανα τη δοκιμαστική και ήταν αρρώστια. Πού πήγες, σε ποιο είσαι, σε ποιο πας? Στους Ultra Fighters είμαι, δεν σε πέτυχα ακόμα. Τώρα θα πάω, 12 η ώρα. Α, μπράβο. Απόγευματα πάω γι' αυτό. Απόγευμα γίνεται η χάβρα των Ιουδαίων εκεί πέρα. Πολύ μαζεύονται. Εγώ πάω πρωί. Δεν βολεύει πρωινά συνήθως. Σήμερα θα λείπει και ο δάσκαλος, είναι στην Κίνα με τον Κωστάκη. Έχουν αγώνες, μάγκες. Θα μας κάνει και ο Σωσίας του Φορτούνη. Το λέω, στόχους θα με βάλει σήμερα. Καλός ο Σωσίας Φορτούνη. Πολύ δυνατός. Νικόλα μου, ξέρεις τη διαδικασία. 25 του Φλεβάρι θα είσαι και εσύ εδώ πέρα, παρέα με συμβολιογράφο, να είσαι live στην κλήρωση για τους 12 μισθούς. Είσαι παλίκαρος, καλημέρα. Πάρα κοιμηθείς, άντε. Πάρα ξεκουραστείς, άμπραβο. Πω. Ας θα πω κι εγώ εκεί να κάνουμε μαζί, ρε φίλε, 12 η ώρα. Σε τράβηξα, ρε φίλε. Ναι. Με φέραν στο άλλο το γυμναστήριο. Τι σε φέραν εγώ? Πατάς και σε πολλά. Ναι, φέραν ένα τρομερό διάδρομο. Ναι. Ο οποίος, να πούμε, τα 5 χιλιόμετρα τα έβγαλα πούπουλο. Ενώ στον άλλον δυσκολεύεσαι. Γιατί? Γιατί έχει καλό επίπεδο κάτω. Α, παίζει ρόλο και αυτό. Πολύ, έτσι, μεγάλο, μάλιστα, ρόλο. Μάλιστα. Ωραία. Λέω, θα κάνω, θα με βάζει στον ακριβό διάδρομο να στο πέμε. Καλό. Και μετά κάτω, μπαμ, μπαμ, τα βαράκια μας. Και μετά στη σάουνα. Ναι, μόνος. Τι είναι αυτό που μου έδειξες, Κωνσταντίνε, αυτή η γυροκίνητη παλιδρόμηση? Τι έγινε στη σάουνα? Έχω άνθρωση. Μάλιστα. Καλημέρα, λοιπόν. Είπαμε και για τον Γιώργο τον Σαββίδη, τι ανέρτησε πριν από λίγο. Καλά έκανε. Γιώργο. Δεν θα είναι όνομα, αλλά θα είναι γρήγορο, λέει. Κάνουμε κάθε πρωί εδώ μάθημα. Ναι, ναι. Τι παίκτες, τι χαρακτηριστικά παίκτων θα παίρνεις. Έτσι. Να γίνεις μάγκας, 30 χρονών ακόμα δεν είσαι. 30 πόσο. Μικρός, 26 χρονών. 26. Να γίνεις καλός παράγοντας. Ναι. Μη σε πιάνουν κότσο, να πούμε. Θα μάθει και αυτό. Τελείως. Καλημέρα, ναι. Ναι. Έλα, αυτό που το λέει. Μάλιστα. Πώς. Ναι, εμένα θέλει. Εσένα, ναι. Θα πει κάτι κακό αυτό τώρα. Έλα, πρώτη φορά σε παίρνω, ρε. Φορά σε παίρνω. Σέρες. Σε πάω, ρε, σε πάω. Α, σπάει. Σπάω, τι σπά. Καλάθια, τι σπά. Αυγά, τι σπά. Ακούω, ο Μίτσος είμαι καλάθρα, ο Μίτσος. Μίτσος, από τη χαλάστρα, ρε. Χαλαστρινώσει, ρε. Ναι, ρε, ο Μίτσος από αυτό. Έλα, ρε, γλυκό αγόρι, τι έγινε. Και όλοι αργιανοί είναι. Τα κουνούπια και σε χαλάστρα πώ πάνε, ρε, φίλε. Τα στούκα. Πώς βλέπεις, πρωτάθλημα ΠΑΟΚ. Πρωτάθλημα ΠΑΟΚ το πήρε περπατώντας και χωρίς διαιτησία και χωρίς ιστορίες. Και χωρίς μεταγραφές. Και χωρίς μεταγραφές και χωρίς μπάλα. Έτσι, ωραία. Μαγιά, το πήρε μαγιά, να πούμε. Ναι. Ωραία, άκουα. Εκλογές γίνουν. Εκλογές τι πρέπει να ψηφίσουμες. Ό,τι σε συμφέρει. Για την καλό παιδί. Ό,τι σε συμφέρει. Ό,τι σε συμφέρει. Αν σε συμφέρει ο κομμουνιστής, κομμουνιστή. Άκου, καλό παιδί, δίνει λεφτά, ρε. Δίνει λεφτά, ρε. Αλλά, ναι. Μοιράζει. Πώς έχει δίνει το παιδί, ρε. Εσύ με τι ασχολείσαι, φίλε, στη χαλάστρα? Βοσκός είμαι, ρε. Πρόβατα.
Πρόβατα έχεις. Ναι, ρε. Και εγώ την ίδια δουλειά κάνω, ρε φίλε. Καστρωμένα είναι τώρα. Πρόβατα έχω κι εγώ. Είναι καστρωμένα, λέει τώρα. Καστρωμένα τα πρόβατα. Για μη σου πας καστρο καλαρνάκι. Ναι, όχι, δεν θέλω να με στείλει. Γιατί ρε ο άνθρωπος προσφέρει σε λεφτά. Θέλω ένα με βούλες, ρε παοξίδικο. Με βούλες. Αφάς τέτοια αρνάκι, ρε πασκασκάς, ρε. Απριστείς το μάχης, ασκάς, ρε. Φάς ωραίο κρέας, ρε. Όπως λέει ο κόκκινος. Φύγε! Όχι, ρε, άστο λίγο ακόμα, το θέλω το Μίτσο. Μίτσο! Έλα. Και το κοντρό το παιδί τι έγινε, ρε, αρρωστέ. Ποιο? Ο κόκκινος ξεντεριάστηκε. Έπαθε γαστρεντερίτιδα. Ας στείλω αυτά μια προβατήρα να γίνει καλά, ρε. Φύγε, τα λέμε. Καλημέρα, παιδιά. Τα κουνούπια εκεί στη χαλάστα, ξέρεις. Στούκας. Εκεί που, κάνει προπόνηση ο ΠΑΟΚ, ποιος λέγεται το μέρος. Μεσύμβρια. Ναι. Σε 130 τα κουνούπια. Εκεί. Κουνουποχώρη του Θανάτου. Γιατί λες γιατί είναι, γιατί δεν λες εκεί που προπονείται. Ρε ραπ, δεν υπάρχει το βίντεο που μπαίνουν τα κλαρίνα στην εκπομπή. Αυτός ο Αλέξανδρος μιλάει, τραγουδάει, χορεύει. Όλο μια κίνηση κάνει μπρος πίσω. Αυτοί πήρανε παραμάζουμε όλα τα μαζιγαλιά της Τούμπας. Ναι. Πήγαν και στο Ζαΐρ σε κάτι φιλαράκι, πάνε και τα κοπανάνε εκεί πέρα. Ναι. Παλιοί μου συμμαθητές, μπήκα σε ένα βίντεο του Τέο, ναι, ενός φίλου μου, και τους βλέπω πάλι τους κλαρινιατζίδες, άρα δεν είναι κλέφτες. Δεν είναι. Και να την τσάντα άσε και λίγο χαλαρή, αλλά για καλό και κακό, μάλλον μην την αφήνει. Χρωστάω κάτι. Λέει, ναι. Αυτός λέει δίπλα δεν έλεγε ότι ο Πολωνός είναι παρτάλο σαβούρα τώρα, λέει δεν τον παίρνει επειδή είναι ακριβώς. Έλεγες τέτοια. Έλεγες. Εντάξει, ένα καλό ποδάρι αριστερό, καλό. Θα το δούμε γι' αυτόν, όλους θα τους δούμε. Γρήγορο θέλω. Αυτός είναι γρήγορος, αλλά στο χορτάρι θα τους δούμε όλους, φίλε. Γι' αυτό λέω. Και τον Κρέσπο τον ξεφωνίζαμε. Άσκα να συνεχίζεις να τον ξεφωνίζεις εσύ. Μια χαρά, τη δουλειά την πρόσφερε και με τον παραπάνω στον ΠΑΟ. Δεν μου λες, δε κουλιανές. Ναι, αλλά σε πόρε. Στο Θεό, στον Άγιο που πηγαίνει. Ναι. Έχεις δει επί 30 μάτς. Ναι. Σέντερ μπακ. Το μαλλί να είναι γλυμμένο. Δεν με πειράζει. Άκου εδώ. Να ξεκινάει το μάτς. Και το μαλλί να το 90 να είναι πάλι γλυμμένο. Δεν ξέρουμε από μαλλιά, φίλε εμείς. Δεν μπορούμε να μιλήσουμε για γιατί δεν ξέρουμε, αγόρι μου. Μη μπλέκουμε σε τέτοιες που μπορεί να υπάρχει μπεργεντίνη, αυτά πως τα λένε. Έχουμε 30 χρόνια να χτενιστούμε, να λουστούμε, ρε αγόρι μου. Μπεργεντίνη. Μπορεί να κολλάει και να μην φεύγει ούτε και με τις κεφαλιές. Λες τα εκεί. Ναι. Σοβαρά. Αν τώρα πιάνουμε εμείς συζήτηση φαλακρή και μαλλιά, ρε αγόρι μου. Πήγα και κουρεύτηκα εχθές. Εσύ κουρεύτηκες, τι κούρεψε, ψυχούλα μου. Στο Κτενίδη. Τι βρήκε από τη μύτη, τι κούρεψε. Στο Κτενίδη. Ο Κτενίδη. Όνομα και πράγμα. Είναι ναι. Στην Μαρτίου. Μαρτίου. Απέναντι από την Εθνική Τράπεζα. Αφού εκεί δεν κουρεύεσαι, πα και παίζει πάκμα, πα και παίζει ρε αγόρι. Παίζω πρώτα ένα πάκμα. Με αυτό λέω, πα να παίξει πάκμα λε. Και πηγαίνω, ναι. Δίνομαι. Του λέω πάρε. Τι πάρε. Μπροστά. Πώ το είπε πάρε, με ακού και κάπω πάρε. Αυτιά. Μύτη, φρύδι, ξύρισμα, μουσί, πώς θα λέγαμε. Σε αγόρι μου δεν χτενίζεσαι. Μία ώρα και ένα τέταρτο με έχει. Μία ώρα και ένα τέταρτο. 100 ευρώ θα σε έπαιρνα εγώ. Ήταν και ο παλιός θερματοφύλακας του ΠΑΟΚ, ο φίλος μου Μουσελεμίδης. Είχε μαλλί αυτός. Ω, παιδαράς. Δεν ξυριζόταν πάντου. Ολικό ξύρισμα κάνεις. Εντάξει, Μουσελεμίδης, φιλαράκι μου. Πάμε, έχουμε γεμάτο κέντρο, φλιαρούμε. Ολικό ξύρισμα. Πάμε ένα λεπτό καθένας. Πάμε, καλημέρα. Ναι. Πολύ, πολύ καλημέρα σας. Καλημέρα σας, κύριε μου. Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε γλυκά σήμερα. Όμορφα. Όταν κάνει σεξ ένα ζευγάρι. Όπα. Ποιος ευχαριστιέται πιο πολύ, ο άντρας ή η γυναίκα? Απαντώ. Όταν καθαρίζεις τα αυτιά σου, ποιος ευχαριστιέται πιο πολύ, η μπατονέτα ή το αυτί? Ρε μεγάλε. Τι με ρωτάς τώρα? Ωραίος είσαι. Λοιπόν, θα το ξεκινήσουμε ανάποδα τώρα. Άντε πάλι. Αυτά περί σεξ λίγο εγώ πρέπει να προσέξω. Σε ρωτάω και το απαντάω. Η μπατονέτα ευχαριστιέται για το αυτή. Ναι. Τέλειος, πάει αυτό. Έχουμε απογορευτικό, πρέπει να προσέχω εγώ τώρα. Έλα, Φλόρια, έχει απογορευτικό τώρα. Ναι. Λοιπόν. Πάμε. Ρωτάω τώρα στον Κωνσταντίνο. Γιατί εχθές μου κλείσατε πάλι το τηλέφωνο. Αλλά λες, το γίνεται πιο ευγενικά. Όχι, εγώ δεν εκθέτω τίποτα. Προς Θεού. Όχι, με τίποτα. Λοιπόν. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν. Τους δύο επιθετικούς μπροστά στο 4-4-2. Κώστα, πώς τους θέλεις, Κωνσταντίνε, πώς τους θέλεις? Με κέτσαπ, μαγιονέζα, τι θες? Αν παίζω 4-4-2, ναι, θα πρέπει να έχω εξτρέμ που να είναι και οχτάρια. Θα πρέπει, ναι, να έχω και δύο χαφ, το εξάρι μου και το οχτάρι μου, ίδιο εξάρια, ίδιο οχτάρια, που λοιπόν να καλύπτουν πολλά χιλιόμετρα, να, ναι, κόβουν και να κάνουν και... Θα πρέπει για να παίξω 4-4-2, λοιπόν, να έχω μια ομάδα και παίκτες οι οποίοι να είναι στο ποδόσφαιρο με μεγάλες απαιτήσεις. Πρέπει να έχεις δυο χάφαρους καταρχήν. Και χάφαρους, όταν λέμε χάφαρους, χάφαρους. Και τα εξτρέμ σου. Να μιλάμε, Κωνσταντίνε. Και τα εξτρέμ να γυρίζουν πίσω. Και να οχταρίζουν κιόλας. Ναι. Να μιλάμε όπως μιλάμε. Σε μια καφετέρια, αλλιώς δεν θα μπορέσει. Α, θες σε καφετέρια, κουβέντα λοιπόν του καφενείου. Έλα στην Μαρμίτα να τα πείτε. Έλα στην Μαρμίτα να τα πείτε. Τα λέμε, καλημέρα, επόμενος. Αργείς. Είναι αργός. Μεγαλύτερο κουνοποχώρη από το Αιγίνιο δεν υπάρχει. Ερετούμε το φίλο μας στο Στέλιο, το Ηρακλάκι από τον Κολυδρό.
Εγίνιο. Εγίνιο, κουρουποχώρη. Πολύ, πολύ. Για πάνε ρωτά κανένα παίκτη του ΠΑΟΚ. Πόσες... Στο γυνιακό εκεί, στο προπό. Όχι, εκεί. Ποιο, εκεί που είναι οι παίκτες του ΠΑΟΚ στο προπονητικό κέντρο. Με Μεσύμβρια. Στη Μεσύμβρια. Θα ρωτήσω, ναι. Ένα ωραίο πράγμα έχει Μεσύμβρια μόνο. Τι? Ένα εργοστάσιο που έχει τη Ρετσίνα. Ρετσίνα, ναι, ναι. Τα άλλα ώρα Στούκα και τα λοιπά. Κόσμο. Καλημέρα. Ναι. Ναι. Έλα, φιλέ. Καλημέρα. Ποντόρνο. Παιδιά. Έκαψα τα τσουρέκια από το να περιμένω να σας μιλήσω. Έχεις δίκιο, ξεφώνησε κιόλας. Ακούστε ρε παιδιά, μια ερώτηση θέλω να σας κάνω και άμα μπορείτε να μου απαντήσετε. Ναι. Θέλουμε να βρούμε ένα γρήγορο χαφ. Ναι. Έτσι. Αυτόν τον Περίνια γιατί δεν τον βάζει να παίξει χαφάκι. Φύγε, επόμενη γραμμή. Κόπηκες λόγω απαλωσύνης, να ξέρεις, γι' αυτό λόγω... έκοψες. Κόπηκες άλλη γραμμή. Ναι, πάμε, ναι, δεν γίνει να παίξει ο Βερίνια εκεί, παιδιά. Εντάξει, είπαμε, το κάνουμε back, half, το κάνουμε δύο, το κάνουμε το Βερίνια. Άμα ήταν έτσι, ναι. Πιο πολλά στοιχεία half έχει ο Μάντος, ούτε αυτός μπορεί να παίξει. Ούτε και αυτός μπορεί πάμε να παίξει. Πάμε, επόμενη γραμμή. Καλημέρα, ναι. Έλα, φίλε, ναι. Σύνδο μου στέλνουνε, πολύ κουνούπιση Σύνδο. Ναι. Ναι. Καλημέρα. Έλα, φίλε, ναι. Καλημέρα σας, παιδιά, τι κάνετε. Καλά, καλά, εσύ. Εσύ πάλι, καρε, καλημέρα, έλα. Ραπτόπουλε, ψάχνω κανένα σακούλα για να βάλω τα πτώματα. Ποια πτώματα, ποια πτώματα. Έτσι δεν λες ρε φίλε, όσες φορές σε πήρα μου λες σακούλα για τα πτώματα. Από το Αγρίνιο είναι. Ναι, τώρα τον έπιασα, ναι, ναι, ναι. Αγρίνιο πτώματα, ναι. Ναι, φίλε, ναι, έτσι δεν λέει ο άνθρωπος. Ψάχνω σακούλες για να βάλω τα πτώματα. Και τώρα αυτοί στο Αγρίνιο και αμαλώσεις, θα μένω θα σε βρουν. Φίλε, ναι, άμα αμαλώσεις εδώ δεν θα καθαρίσεις. Μην ξέρεις που πας να αμαλώσεις. Αλλά είμαστε και πολύ φιλόξενοι άνθρωποι, έτσι. Βέβαια, από την πλειά τους σκοτώνετε και μετά τους φιλοξενείτε σε λάκους. Ναι. Όχι ρε φίλε, όχι ρε φίλε. Για να συμβεί αυτό θα πρέπει να μας προσβάλλεις βαριά, δηλαδή δεν είναι. Στα καλά καθούμενα. Ηρέμησαν τα πράγματα και... δηλαδή στο Αγρίνιο. Αυτό, γιατί λέει. Παλιά ήσασταν άγριοι, γι' αυτό λέει. Κόμμα βάφτηκε κόκκινο. Παλιά, ναι. Παλιά είχαμε το πιο άσχημο όνομα που μπορεί να έχει η πόλη στην Ελλάδα, έτσι. Αυτό το παραδέχομαι εγώ στο λέω, έτσι. Ναι, αλλά τώρα έχετε γίνει καλή γλώσσα. Πιο άσχημο όνομα στην Ελλάδα, πόλη σαν τον πύργο της Ηλίας δεν έχει. Χάλια, ο πύργος της Ηλίας έχει το πιο άσχημο όνομα. Ναι. Φίλε, φίλε, και εκεί είναι χάλια, έχω πάει εκεί πέρα. Θάσος δηλαδή και η Σαμοθράκη είναι μικρά παιδιά μπροστά στον πύργο ναι, της Ηλίας. Ναι, ναι, ναι. Άκου, να σου πω. Τώρα έχει αλλάξει και εκεί. Μπορεί να δεις, μέλισσα να κάνει έρωτα με ελέφαντα. Σαμοθράκη. Στον πύργο της Ηλίας. Και Σαμοθράκη όμως. Σαμοθράκη όχι τόσο πολύ. Ωα, δεν έχουμε μέλισσα με ελέφαντα, κάτι πιο διάμεσο. Πρόβατο με σκύλο. Ναι, 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 εντάξει. Πάμε Αγρίνιο, πάμε στο διατάφτα. Να ρωτήσω κάτι θέλω, παιδιά. Αυτός ο Δίας που δεν έχει Ολυμπιακό, τι πράγμα είναι αυτό. Κάθε τρία χρόνια κάνει τρία γκολ. Για καλά. Αυτό είναι αυτός ο Δίας, ακούσε τώρα. Άλλο δέλα του Μπασάρη. Τα έχουμε πει. Ο Ολυμπιακός έχει πολύ καλές σχέσεις με τον Μέντες. Ο Μέντες είναι ο μάνατζερ που κόβει και ράβει στην Αγγλία. Ποιος Μέντες, αυτός στο δεύτερο λύκειο του Μπασάρη. Όχι, όχι. Κύριος, ο Σέντε Μέντες. Σέντε Μέντες. Λοιπόν, τώρα δεν θέλω να σου δώσει αυτόν τον Δίας, θα σου δώσει το άλλο, τον άλλον ακραίο της Νότιχαμ Φόρεστ. Γιατί αυτό δεν είναι ένα Μπασάρη που δεν έχει ούτε γκολ εκείνος. Ο Δίας δεν είναι ούτε αυτός γκολ έχει. Ο Δίας. Φίλε, οι μεταγραφές που κάνεις είναι μανατζαρικές. Στο λέω γιατί το ξέρω από πρώτο χέρι. Παιδιά, παντού είναι αυτά τώρα, μόνο στον Ολυμπιακό. Σωστός. Παντού είναι αυτά τώρα. Απλά διώνεις Φετβατζίδη για να φέρεις ένα παίχτη του Μέντες τώρα, να βάλεις εκεί στη μηχανή. Μα κλάσεις Μέντες δηλαδή με άλλα λόγια. Ο Φετβατζίδης, ο Φετβατζίδης θέλει να τον πάρει ο Κάζης στο ψυχιατρίο, να του κάνει τρία ηλεκτροσόκ. Πού θα του τα κάνει όμως. Θα πάμε σε ένα γήπεδο με το ηλεκτροσόκ και θα τον βάλουμε να κάτσει το Φετβατζίδη μέσα στη μεγάλη περιοχή. Και να του πούνε αυτή είναι μεγάλη περιοχή, γιατί τη φοβάσαι. Πάνω το μηχάνημα, 30 βολ, 50 βολ, 80 βολ. Είναι λες θέμα τελειώματος ή είναι ότι δεν έχει αντοχές και όταν φτάσει μεγάλη περιοχή μετά τις μπούκες δεν μπορεί με ανάσες να έχει καλό τελείωμα. Τελειώματος. Εντάξει. Τα λέμε Αγρίνιο, καλημέρα να προλάβουμε να πάρουμε κανένα δύο. Έπρεπε να έχει προπονητή τον αδέφατο του Βαζίου. Φιλιά στο βούλευμα για άνοιγμα του τηλεφώνου του αντιπροέδρου της ΠΑΕ για τον ξυλοδαρμό. Του Τζίλου, με εντολή της αγγελίας πρωτοδικών Λάρισας, εκδόθηκε βούλεμα λοιπόν για την Άρση. Είναι γυναίκα εκεί και κάνει τρομερή δουλειά. Κάνει δουλειά. Ακριβώς. Δεν θυμάμαι το όνομά της κυρίας, της εισαγγελέως, αλλά κάνει τρομερή δουλειά. Ναι. Η εισαγγελέας εκεί. Δεν θυμάμαι το όνομά της. Άμα θέλεις να το βρω σε μπορεί. Εντάξει, η γυναίκα αυτή, κάνει. Ναι. Αυτή είναι η είδηση πάντως για την. Αυτή θα κάνει τη δουλειά της η κυρία. Ναι, μετά λες κάπου θα κολλήσει. Ναι, και τη δίνουμε συγχαρητήρια. Μπράβο της. Ναι, ναι, θα κράξουμε αυτούς που θα το κουκουλώσουν μετά. Καλημέρα! Ναι. Καλημέρα. Καλώ. Εγώ μιλάω. Εσύ μιλάς ρε, Θεσσαλονίκη. Άντε τρία τσιγάρα έχω κάνει. Τρία τσιγαράκια. Λοιπόν, ναι, έλα. Καλή χρονιά σε όλο τον κόσμο. Υγεία. Να ρωτήσω, τι διαφορά έχει ο Τσουκαλάς ο Αλέφαντος από τον Ραπτόπουλο. Πάντως μαλλιά ο Αλέφαντος δεν έχει. Είναι πλαγιοδάνιο.
Παρακαλώ. Πλαγιοδάνη. Πλαγιοδάνη από τα καλύτερα, ναι. 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 Ακούω στην εκπομπή του Καρατζαβέρη του Γιάννη και παθαίνω εμπλοκή εκεί. Κοκομπλόκο. Όταν λες εσύ ψάξτε τον δεύτερο να βρείτε στον Αλέφαντο. Ναι, 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 τα λέω. Τρελαίνεται αυτός, ναι. Το πλαγιοδάνιο γυρίζει ανάποδα, τι κάνει. Σούζα είναι το πλαγιοδάνιο. Αυτά τα πλαγιοδάνια, είτε βάζει και λάκκο Αλέφαντος. Μα αυτό σε λέμε, δεν ξέρουμε καθόλου ούτε πλαγιοδάνια δεν έχουμε. Άμα φυσήξει αέρα, σηκώνει σαν καπό αυτοκινήτου. Το μαλλί ολόκληρο να πούμε. Λες και πατάς κουμπί. Εκεί όταν με την Τρίπολη του λέω, άστον Νίκο, διπλό είναι το μάτσο. Ξέρεις κάτι, με λέει. Τι ξέρω του. Ξέρω, δεν ξέρω, διπλό. Άσε, διπλό. Πάω και είσαι, δεν χρειάζεται μεταγραφές. Θα δώσουμε και παίκτες λόγω στην Τρίπολη. Όχι, τον είπε και δεν τον μούρε. Αλλά αυτός έδωσε τώρα στο μπάς. Αυτό τώρα θα το βρει σήμερα. Ναι, θα πω τι έγινε. Αυτό θα του πεις. Είπε το κουμπαράκι μου πες. Ναι. Εσύ δίνεις δανεικούς. Χειρότερα μπορεί να παίξει ο ΠΑΟΚ από ό,τι παίζει τώρα για να πάρει το πρωτάθλημα. Δεν μπορεί χειρότερα να παίξει, τα πάμε αυτά. Το μόνο που μπορεί να ανέβει, ένα 30% να ανεβάσει απόδοση. Για να παίξει μπάλα ο ΠΑΟΚ πρέπει να παίξει δεκάριο Μπίζεσβαρ και ο Πέλκας να πάει στον πάγκο. Το κατάλαβες. Δεν το γνωρίζω αυτό, αν είναι έτσι. Δεν το γνωρίζω. Λοιπόν, από Κουνούπιο όταν λες, ναι, θα πας στα Κίμινα. Κίμινα, και εκεί, όλη εκεί η περιοχή. Εκεί όλη εκεί. Κίμινα, Σύνδος, Χαλάστρα, εκεί το Δέλτα, άμπραβο, εκεί γίνεται χαμός. Εκείνιο. Εδώ τσίμπησε Κουνούπιο, ακροατή μας και το λάβησε κουσούρι στα μάτια. Σοβαρά. Ναι, βέβαια. Τα λέμε, αδερφούλη, καλημέρα. Τον Τάσο Κουνούπι που έλεγε. Τάσο Κουνούπι, τον τζίμπη και το άφησε πρόγνωση στο μάτι. Πρόγνωση στα μάτια. Το Κουνούπι. Το Κουνούπι. Φοβερά πράγματα. Τελευταίο για να κλείσει. Ήτανε του Νίλου να πούμε. Το φέραμε τα γραφή, από κάτω την Νέη, τον Βάρντα. Σε Κουνούπι. Υποσχετική ο Γιώργος το έφερε εκεί. Τελευταίο για να κλείσει την πόρτα, φίλο. Έλα, φίλε, ναι. Καλημέρα. Καλώ τον Αγιά. Καλώ τον Αγιά. Βέβαια. Σε πρώτη φορά σα παίρνω. Και όσο λέτε για τα μαλλιά, εγώ σε προτιμώ, Κωστάκη, όπω ήσουν παλιά με το περουκίνι. Ναι, αλλά ξέρεις τι έπαθα. Ψήφισε ότι φορούσες περουκίνι. Φορούσε, ναι, φορούσε. Γιατί να μην το πω. Φορούσε. Εγώ φορούσα περουκίνι. Ο Μπάρκουλης δεν φορούσε περουκίνι. Έτσι. Είναι μεγαλύτερος γόης του ελληνικού κινηματογράφου. Ήσουν πιο γλυκός και πιο τρυφερός. Τώρα βγάζουμε όμως αγρίλα. Οι γυναίκες θέλουν αυτή την αγρίλα. Κάτσε να μάθουμε. Δεν πειρά. Είναι ωραίος ο μπαγάζας. Ωραίος ο μπαγάζας. Παπατζής μεν, αλλά είναι ωραίος. Άντε, καλή σας μέρα. Την πόρτα, έλα τάι. Παπατζής μεν, αλλά είσαι κούκλο. Σε γουστάρι, σε θέλει και με το περουκίνι. Ξέρεις πως το έβγαλε το περουκίνι. Δεν μ' αφού πάτησα τον γκάζι και σου φύγε. Ένα ήταν σοκ αυτό. Ναι. Μετά από κάνα μήνα, ναι, παίρνω την Ευγενούλα στην αγκαλιά μου. Ναι. Ήταν ενός έτους, δεν ήταν. Στο τράβηξε και έφυγε. Δύο αυτά, λες γεια σας. Δηλαδή, νονός και κόρη, σε έδωσαν να καταλάβεις ότι πρέπει να το βγάλεις το περουκίνι. Ναι. Μια χαρά. Πάει. Εγώ τον Αγγελέα τον έχω προετοιμάσει από τώρα, ξέρεις. Αγόρι μου λέω, το φυσιολογικό είναι να μην έχεις μαλλιά, του λέω. Ναι. Να ξέρει αύριο μεθαύριο, για μην το έχει θέματα. Να δες ο κόσμος, να, εγώ, ο Ζαΐρης, εσύ. Άμα σηκώνεται μέσα ο Λευγές, ναι, είναι μια χαρά. Μια χαρά είμαστε. Να σηκώνεται ο Λευγές, πες. Ναι. Μα σηκώνει τώρα ο Ζαΐρης, να φύγουμε. Λοιπόν, ακριβώς στις 10, καλό πρωινό να έχετε, μείνετε εδώ. Γιάννης Πάκος, Γιώργος Ζαΐρης, μέχρι και τις 12. Ο Γιώργος μας ακούει στο Μακεδονία, ναι, και βγάζει, ναι, γρήγορους σταθερά. Ναι, Κωνσταντίνος Βαραγιάννης αμέσως τώρα με πολιτικό δελτίο ειδήσεων. Στις 12 ενημέρωση στη Σέντρα με Γιώργο. Ξεκινάει. Αϊβάλη. Μοσχονίσια. Έτσι ακριβώς. Ακριβώς. 12 Γιώργος Μπούζος με την ενημέρωση Σέντρα. Εμείς το απόγευμα, λίγο μετά τις 6. Ναι, έχουμε 2 η ώρα το μεσημέρι. Την εκπομπή του Κόκκινου. Ναι, του Γραπτόπουλου. Όχι. Του Κόκκινου του Γραπτόπουλου. Κόκκινου του Κόκκινου του Γραπτόπουλου. Αφόδευση. Τρομερή. Ναι, εκπληκτική, ναι, βελτίωση, έτσι, του εντέρου. Ναι. Σε αυτό προσυπογράφω. Έτσι, μπράβο. Α, μπράβο, τα λύσαμε τα θέματα. Έλα, Βαραγιάννη μου, έλα, μαμαλάκι μου, έλα, μπασά μου. Καλή με κόσμο, προσοχή στους δρόμους. Παντώ, γεια λίγο.